Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πιστέρα μου, τσαπεργόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Εγώ πάντως ποντάρω σε σένα ό,τι και να γίνει. Ρε. Άχαστο είναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είστε κύριε Ραπτόπουλε? Καλά είμαι. Κύριε Πολίτη, καλά είστε? Πίσω ποιος είναι, το σκουπίδι? Αχ. Η κυρία Λεγουλιώνει στη γραμματιακή υποστήριξη. Τι υποδιαπίθετο είναι αυτό που έχει αυτή, γουλιώνει. Γιατί, δεν κατάλαβα. Γουλιώνει. Αυτό συνοκλεί. Επίθετα είναι αυτά, μωρέ. Παρακάτω. Το δικό μου και το δικό σου καλύτερα. Μια χαρά είναι. Και δύο τρομάρες σου. Λοιπόν, Κωστή Ραπτόπουλος, Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Αν και εφόσον έφτασε η ώρα γι' αυτό, έχουν μεγάλη πείρα και θα σας δώσω την καλύτερη τιμή. Στο μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Οπότε, για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στο Facebook γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Να πω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία η οποία τολμά και δίνει απίστευτες προσφορές. Hyundai Kia Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Για τους φίλους να πούμε ότι μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 23 15 96 596, να βρείτε όλα τα μοντέλα εκεί να είναι εκτεθειμένα, έτοιμα για να τα δοκιμάσετε, αν είναι κάποιο από αυτά τα οποία θέλετε να πάρετε. Και να πω ότι αν ο ΠΑΟΚ σήμερα κερδίσει με 2 γκολ διαφορά τον Λεβαδιακό, τότε αυτομάτως μόνο για αύριο έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε έκπτωση 1000 ευρώ σε οποιοδήποτε μοντέλο του Skoda ή της Kia. Γιατί δύσκολο? Δύσκολο να του βάλει 2 γκολ. Με 2 γκολ διαφορά. Ναι. Δηλαδή 2-0, 3-1, 4-2. Ναι. Ναι, δύσκολο το βλέπω τον Εσκιάδη. Δηλαδή σκαπουλάρι να μου. Μπαλοδήμος λέγεται. Και ίδιο, τι, οι δύο είναι. Ναι. Με τον ένα έχεις... Εγώ με το Στέργιο μιλάω. Ο άλλος τι είναι, δεν τα πάει καλά, δεν τα πάει καλά. Δεν είναι θέμα να μην τα πάω καλά, με ποιον μιλάμε. Α, αυτός ποιον... Δεν έχει να κάνει. Α, εντάξει. Κάτσε να δω, πόσο ναι. Δίνει το over εδώ πέρα. Α, γιατί θα πρέπει να δείξεις τώρα ότι είσαι και διαβασμένο. Το over, κάρα ένα 50, ένα 60. Μισό λεπτό. 6 και 0. Ναι. Πάω Κλεβαδιακός, ένα 35 το over. Είναι χαζή αυτή. Τι το over? 1.35. Σου λένε δηλαδή ότι δεν χαλάει ποτέ. 1-0. 0-0. Το under. Ναι. Πόσο δίνει? 2.35. 2.35. Ναι. Εντάξει. Ας πάει ο άλλος με 3 stopper. 2.45. 2.45. Εντάξει. Εσύ δηλαδή θα παίξεις σήμερα under? Ναι, εγώ θα παίξω under. 2.35. Σήμερα θα πέσουν τα γκολ βροχή δηλαδή. Σου είπα δύο παιχνίδια χθες. Δύο παιχνίδια χθες βγήκαν και τα δύο. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Βγήκαν και ναι. Τα δύο. Ναι. Και έρθει η Ξάνθη. Ναι, αλλά δεν ήξερες με ποιον παίζει. Δεν ήξερα. Δεν ήξερες. Πάλι τα ίδια έρθει. Τι τα ίδια. 2-0. Ήρθε γκολ ο Ολυμπιακός. Ήρθε. Εύκολα βγήκαν. Εύκολα. Σε καλή μαριά. Ευχαριστούμε. Άμπρα. Μπράβο. Δεν το λέω για να πει ευχαριστώ. Λοιπόν. Όχι, το λέω εγώ, τι. Η ομάδα τη καρδιά σου με ποιον παίζει αύριο. Ποια είναι η ομάδα τη καρδιά? Ο Άρης. Ο Άρης είναι η ομάδα τη καρδιά. Ναι. Ξέρω που πάει. Ξέρω... Με ποιον παίζει κύπελο. Πού να ξέρω εγώ με ποιον παίζει. Με ποιον παίζει, δε φίλε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Όλο τον κόσμο. Με ποιον παίζει αύριο, ρε εσύ. Λέγε ρε Σάκη, με ποιον παίζει αύριο. Με τον Πανηλιακό. Με τον Πανηγιάλιο. Λοιπόν, ακόμα και για τον. Και για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αν κερδίσει ο Άρης αύριο μέσα στον Πανηγιάλιο, πάλι το χιλιάρικο η έκπτωση. Ποιο το είπε σένα? Εγώ το λέω. Εσύ το λε. Ναι. Συνέτερο έγινε εκεί στο. Τι σε νοιάζει τώρα. Ναι. Αν κερδίσει ο Άρης. Ναι. Και αυτό το αμφισβητεί. Αν κερδίσουν και οι δύο, τι. Ρε παιδί μου, κερδίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι. Με 2 γκολ διαφορά. Ναι. Αύριο όποιο πάει να πάρει Kia ή Hyundai. Βάζει το χέρι, ρε. 1000 ευρώ κάτω. Ναι. Λοιπόν,
Δεν τα καταφέρνει όπως λες εσύ. Ναι. Που λέω ότι δεν γίνεται. Ναι. Κερδίζει ο Άρης. Ναι. Απλά να κερδίσει. Ναι. 1000 ευρώ κάτω. Δεν πρόκειται. Εντάξει. Τώρα τι να σου πω. Από εκεί πέρα ο κόμπι. Πώς θα κερδίσει ο Άρης. Πώς θα κερδίσει. Ναι. Δεν έχει καλή ομάδα. Πού την είδες. Έχει καλή ομάδα ή όχι. Όχι. Γιατί δεν έχει καλή ομάδα. Γιατί δεν έχει center for. Δεν έχει center for. Όχι. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι τι κάνουν. Τα χαφ. 32 παίκτες λέει έχει τώρα. 140 παίκτες σου βρίσκω εγώ. Κουλούς. Κουτσούς. Κουλούς. Με προστάτη. Ό,τι δεν σου βρίσκω. Για να κουμπιαβώ και σου βρίσκω 400 παίκτες. Κάνε λίγο κουλούς. Κάνω. Θα πεις πολλά. Εντάξει. Λοιπόν, να πω ότι το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αποκλειστικά στη Metro Sport εκτός από την εφημερίδα. Τη Metropet. Το Σάββατο 23. Ναι. Τη Metropet, την ξεχωριστή εφημερίδα. Θα έχουμε δώρο την αφεντική φανέλα του Κάρλος Ζαμπράνο. Μην χάσετε την ευκαιρία να πάρετε την Metro Sport, γιατί θα υπάρχουν 50 αυτοκόλλητα και 50 από εσάς πέφτουν σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί. Γιατί έπεσε αυτό τώρα, τι, κάτι έκανες. Έκανε θαύμα Παΐσιος. Κάτι θα... Καταρχήν σταμάτα να βάζει το στόμα στον Άγιο. Άγιος, δεύτερον. Αυτό κάτι φύσηξε, κάτι ήταν εκεί στο παράθυρο, έπεσε. Γελάμε. Θαύμα έγινε, λέω. Εντάξει, εσύ να φαντάζεσαι θαύματα. Ναι. Λοιπόν, το ότι η Metro Sport της σελίδας της κρύβει εκπλήξεις, το γνωρίζετε. 50 αυθεντικές φανέλες του Κάρλος Ζαμπράνο. Ποιο νούμερο φοράει αυτός. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ψάχνει να. Δεν ξέρει. Αν ήξερα το νούμερο του Ζαμπράνου, θα μου έλεγε τι νούμερο φανέλα φοράει. Ναι. Large, extra large, medium, καλά, δύο. Δεν πειράζει. Εσύ δεν ξέρει. Δηλαδή, συγγνώμη, ναι. Ο παίκτης είναι καινούριος. Ναι. Πρέπει να ξέρω και ποιο νούμερο φανέλα πήρε. Εσύ τα ξέρει όλα, πώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν ξέρει κάτι. Εσύ είσαι ο πανταχού πάνω και τα πάντα πλέον. Παρακαλώ. Ο πάντσοφος, ο μεγαλόψυχος. Λοιπόν, να πω ότι το Σάββατο να πάρετε την εφημερίδα. Ναι. Γιατί θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε αυτό το πράγμα. Ωραία. Εντάξει. Μπράβο, εντάξει. Από εκεί και πέρα, για εσάς οι οποίοι θέλετε να βάψετε το σπίτι σας, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε χρώματα με την μεγαλύτερη καλλιπτικότητα, με την καλύτερη ποιότητα, και τέτοια χρώματα είναι τα Vitex Classics. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, η Θάξη 62 με Αντών Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Ωραία. Λοιπόν, πες μου ποια είναι τα δύσκολα για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ διαφορά όταν ο Λεβαδιακός κυνηγάει την παραμονή του στην κατηγορία. Ναι, ναι. Ή το δύσκολο να κερδίσει ο Άρης μέσα στο Πανεγιάλιο. Ναι. Όταν είναι καλό για τον ίδιο. Ναι. Να παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο. Ναι. Προκειμένου ναι. Να έχει ακόμη περισσότερο κόσμο και κόντρα στην Μπόκα Τζούνιορς. Ναι. Και όλα τα υπόλοιπα. Σαν Μπόκα Τζούνιορς. Ο Άρης έχει προβλήματα μεγάλα. Δεν τα ξέρει. Λέγε. Όπως. Πήρε η FIFA τηλέφωνο την ΕΠΟ. Η FIFA πήρε την ΕΠΟ. Ναι. Και λέει έχετε κάτι αμάκατζίδες. Έχετε αμακατζίδες. Τι σημαίνει αμάκατζίδες. Αυτός ο οποίος είναι... δεν εντάξει στην αλλαγή σου. Πάει στο περίπτερο, λέει δώσε ένα πακέτο. Δώσε και θα σε πληρώσω αύριο. Και ακόμα πληρώνει. Ναι, περνά... Ο Παταξής. Μπράβο, αμάκατζίδες. Η παλιά πάει Άρης λέει. Χρωστάει σε κάποιους λέει παλιούς παίκτες, ξένους, ναι. Αρκετά χρήματα. Δηλαδή. Λέει η FIFA. Ποσά θέλω. Δεν ξέρω ποσά. Βρε ονόματα και διευθύνσεις τώρα. Κόκκινε, άκου τώρα το. Σε ποιους παίκτες. Ο γάμο το. Σε ξένους παίκτες. Παλιούς. Παλιούς. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρουν οι Έλληνες. Τους ναι. Έλληνες κάντε τους ό,τι θέλετε. Η FIFA ενδιαφέρεται για τους ξένους παίκτες. Ωραία, κατανοητό. Και επειδή η ΠΑΕ Άρης εδώ δεν μας είπαν ότι δεν έχει κάνει ακόμα η καθάριση. Ναι. Συνδέεται η ΠΑΕ Άρης με την παλιά, με την καινούρια. Συνδέεται, είναι σίγουρο αυτό. 100%. Μάλιστα. Πάρε τους φίλους σου τους νομικούς και ρωτάω κάτι ναι. Που δεν ξέρω, το ρωτάω. Οπότε ο Άρης εδώ πρέπει να κάνει εκαθάριση. Μάλιστα. Για να κάνει εκαθάριση χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Μάλιστα. Τις οποίες ο Άρης δεν τις έχει. Οι οποίες είναι. Αρκετά χρήματα. Χρειάζονται να βρει εκαθάριση. Πες μου τις προϋποθέσεις, ρε. Βρίσκει έναν 80 χρονών με καρκίνο. Μη γενικό. Άκουρε που είναι κάνα χρόνο ακόμα στη ζωή και τον κάνει. Δεν μπορούν να τον πάρουν μέσα και ναι, εντάξει. Δεν τα έχει κάνει αυτά. Ναι. Μπορεί να τα κάνει. Δεν ξέρω. Ωραία. Μπορεί να τα κάνει. Άρα λοιπόν οι χαζοχαρούμενοι Αργιανοί, αντί να νομίζουν και να χαίρονται ότι θα κάνουν sold out και να κάνουν βέβαια, να κοιτάξουν ότι έχουν προβλήματα από τη FIFA και προβλήματα τα οποία είναι σοβαρά. Γιατί η καθάριση δεν έχουν κάνει ακόμα. Ερώτηση. Ερώτηση, λέγει. Πριν συνεχίσει. Εσύ τώρα λαου λαου και χαρι λαου και με τον Φίλιππο Νικολάου. Ναι, ναι. Και, ναι. Άλλο με ανησυχεί. Τι σε ανησυχεί εσένα. Καλά τα λες εσύ. Ναι. Αυτό τώρα που λες ναι. Είναι λογικό σε ένα. Νορμάλ ή διαστραμμένο μυαλό να γεννά την απορία. Κάσε ρε φίλε, για να μην έχει κάνει καθάριση αυτός, μήπως δεν έχει σκοπό να ανέβει. Δεν ξέρω ρε κόκκινε. Το θεωρείς παράλογο αυτό που δεν λέω. Δεν ξέρω ρε κόκκινε. Ρωτάω.
Πώς δεν έχεις σκοπό εσύ να είναι, δηλαδή τον έχεις αυτό να δηλαδή ότι ήθελες τον Άρη να τον καταστρέψει. Πού να ξέρω. Ή πήρε λεφτά από το Σαββίδι για να τον καταστρέψει. Πού δηλαδή, να ξέρω εγώ τι γίνεται. Τι έκανε δηλαδή. Πού να ξέρεις. Αυτά είναι τα θέματα του Άρη. Οι περσινές οφειλές, η Boca Junior που θα έρθει εδώ, φράγκο δεν θα βγάλουν. Κέρδη. Δεν το ξέρεις. Τι να το ξέρω, πώς θα τα βγάλουν. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν. Πώς θα βγάλουν. Μόνο το ρεύμα που δεν πληρώνουν θα χρωστήσει 2-3 χιλιάρικα. Διαιτητές θα κοστίσουν. Boca Junior 200 χιλιάρικα θα κοστίσει. Πού να τα βγάλουν αυτά τα λεφτά. Με τον επικοινωνιολόγο ποιον του. Με ποιον επικοινωνιολόγο, με ποιο εμπορικό. Ποιο δεν εμπορικό. Έχει εμπορικό. Εδώ έχει εμπορικό και δυσκολεύεσαι. Αυτοί δεν έχουν εμπορικό. Τι. Τι τουκ 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 τουκ. Μην τα γράφει αυτά. Λέγε. Τι λέγε. Μιλάει σε κλατ κλατ κλατ. Εκνευρίζει τον ακροατή. Κλατ κλατ κλατ. Όχι με αυτά που λες, είμαι εμένα. Εγώ τι να κάνω, ρε, τι να τους λέω, τι ωραία που είναι τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Αυτό σου αφού είπα. Δεν είναι ωραία τα πράγματα σε αυτή αυτό τη ζωή. Αυτό σου είπα. Ένα καλό και 10 στραβά έχει αυτή τη ζωή. Τι να τους πω. Το δηλαδή. Λογικό, γι' αυτό και χαιρόμαστε. Και λαλαλά και λιλί και ο Μπούζος ασχολείται αν το παιδί που θα μπει μέσα θα είναι 10 χρονών ή 11. Θα ρίξει και θα μετρήσουν τώρα το μόριο του αγοριού ή το στήθος του κοριτσιού πόσο χρονών είναι. Με αυτά ασχολείστε, ρε. Εδώ έχει θέματα ο Άρης. Το βάζει χέρι δηλαδή. Πόδι, χέρι, κεφάλι, τι γουστάρεις, ό,τι θες. Αυτό είναι το πρόβλημα του Άρη, ότι είναι αντιεπικοινωνιακοί εκεί πέρα και δεν ξέρουν πώς θα φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο. Μια χαρά, μια χαρά. Ναι. Άλλο. Όταν ακούω εδώ αυτό. Η FIFA έκανε όταν ακούω αυτό το πράγμα. Ότι ναι. Φτάνει έγγραφο από τη FIFA. Τώρα το είδες. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερες. Όχι. Και τι ρεπόρτερ και είσαι. Έφερε τα μάγουλά σου εδώ να κάνουν τη θεραπεία. Τι ήρθες να κάνεις εδώ. Όταν μου είχες πει για το Λάσκαρικα για πράγματα, ναι. Έψαχνα και. Ο Βλαχόπουλος τον έκανε αβάντα το Λάσκαρικα. Κάνεις λάθος. Τι κάνω λάθος. Μια χαρά τα λέει ο Βλαχόπουλος. Βράτε, βγει από εδώ πέρα. Δεν θέλω βλακίες. Τα είπε όλα ο Βλαχόπουλος. Ναι, ναι, το άκουσα. Τα είπε όλα στην ώρα. Αυτό το τυχοντρή την έκρυψε να πούμε. Την άσχημη εκείνη τη μαύρη να πούμε με το κεφάλι το μεγάλο. Ποιος την έκρυψε. Την έκρυψαν. Ποιος. Την κρύψαν όλοι. Ποιοι κρύψαν. Ρε, αυτή είχε τα λεφτά. Αυτό παντρεύεται οι γυναίκες που έχουν λεφτά. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Λοιπόν, την έκανε λαχείο η Μπουλούκα. Ναι. Πάει. Τα χρυσαφικά όλο στον κυνηγάει. Πάει ο Άρης. Σας λέω πριν 6 μήνες. Ήρθε ο Γιαννάκης εδώ ναι. Να κάνει πλάτες. Πήρε κάτι. Όχι. Όχι, ε. Ο Γιαννάκης γιατί ήρθε. Γιατί πήρε προκαταβολή. Και γιατί θα φτιάξει το όνομά του να πάει σε άλλη ομάδα. Όχι. Αγάπησε τον Άρη. Δεν έχει ανάγκη να φτιάξει το όνομά του. Πώς δεν έχει ανάγκη. Ο Γιαννάκης. Ποιος θα τον πάρει προπονητή το Γιαννάκη. Άκου λίγο. Τι άκου λίγο. Θέλεις να ακούσω. Θέλω να ακούσω. Είσαι καλός στη δουλειά σου. Εγώ θα το κρίνω αυτό, ρε. Άλλοι το κρίνουν. Είσαι αυτογνωσία δεν έχεις. Εγώ δεν έχω αυτογνωσία. Έχω αγνογνωσία. Μην αρχίσεις βλακίες. Είσαι καλός στη δουλειά. Το λες εσύ αυτό. Για ρώτα τον ιδιοκτήτη. Τα νούμερα το λένε. Βράζει τα νούμερα. Ό,τι και να λέω. Ό,τι και να λέω. Άμα βγάζει πολύποδες ο Ανδρώνης κάθε φορά, πώς είναι καλός εργαζόμενος. Άκου να δεις. Άσου πολύποδες και τα χταπόδια. Άμα το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί πριν τις δύο Ανδρώνης, σαν το βρικόλακα γυρνάει, μην πω τίποτα και του κλείσουν το ραδιόφωνο, το ρωτάς. Έχεις πάει να το δεις και πώς κοιμάται. Λοιπόν. Άκου λίγο. Γιατί πας από τον Αλή στον Παμπαλή. Βρε, ας τον Αλή και τον Παμπαλή. Λέει γιατί. Για τον Γιαννάκη τον κάνω αφάντα, τον ασχημοπούλη. Ο Γιαννάκης είναι καλός προπονητής. Πού το ξέρεις εσύ, πού έκανε τον προπονητή και είναι καλός. Ο Γιαννάκης είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο, στην Ευρώπη, που έχει πάρει και ως αθλητής και ως πασχολητής. Άσε ως αθλητής είναι γίγαντας. Και ως προπονητής. Ναός είναι. Ως προπονητής. Και ως προπονητής πρωτάθλημα Ευρώπης. Τι πήρε. Και το 87 και το 2006. Τι πήρε. Το 6 το 5. Τι πήρε το 5. Πήρε το πανευρωπαϊκό. Το 5. Το πανευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Μπράβο. Και ως προπονητής. Με βοηθό τον Κακιούση. Ωραία. Λοιπόν. Μετά τι έγινε. Είχε μια πορεία μεγάλη. Εδώ και 3 χρόνια μάλιστα. Είναι ανενεργός. Α, μπράβο. Λοιπόν, άρα είναι έξω από την αγορά. Μπράβο. Εσύ δηλαδή λέμε ότι είσαι καλός. Παίρνεις πρωταθλήματα, κύπελα. Ναι, ναι. Για μια τριετία είσαι ανενεργός. Ναι. Είσαι έξω από την αγορά. Ναι. Ψάχνεις κάτι να βρεις. Ναι. Ένα ποκούμπι να μπεις στην αγορά. Και αυτό λέω. Να... Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι γρήγορα. Παρακαλάει και κάνει πλάτες. Τι κάνει. Όχι. Άλλο τι θέλει ο να πεις. Ο Μυροφορίδης και ο Γιαννάκης είναι οι ίενες του Άρη. Ο Μυροφορίδης. Ναι, ο Μυροφορίδης. Πήρε τα 30 χιλιάρια. Ήταν ενεργός ο Μυροφορίδης. Όχι. Είναι όχι, είναι ο καλύτερος. Στη δουλειά του είναι ο καλύτερος. Άλλο το ένα. Άλλο το ένα. Και άλλο το άλλο. Όμως. Ο Γιαννάκης σαν παίχτης είναι ναός. Τον προσκυνάω του φιλάω τα πόδια. Σαν προπονητής 4 χρόνια ψάχνετε. Τρία. Ήρθε λοιπόν στον τρία. Άρη. Έλα εδώ. Προκειμένου να ξανακάνει τον μαύρη από την Κύπρο την έκανε κατσίκα. Ο άλλος θα πούμε διέλυσε τον Άρη. Και ήρθε εδώ πέρα. Ενώ αν δεν ερχότανε. Να κάνει πλάτες, 6 μήνες ο Άρης θα είχε μεγαλύτερα ανακλαστικά να δει τι θα κάνει. Ανακλαστικά, τώρα, ανακλαστικά ναι. Όχι αντανακλαστικά. Ανακλαστικά λέγονται. Αντανακλαστικά τα λες εσύ. Μάλιστα. Παρακάτω. Ό,τι γουστάρεις. Εγώ αυτό. Δεν συμφωνείς, το ξέρω. Αλλά πρέπει να κάνουμε διάλογο. Δεν να είναι μην... θέμα συμφωνίας και διαφωνίας. Ναι.
Δεν είναι θέμα συμφωνία και διαφωνία. Παρακάτω. Είναι θέμα τι? Να βγάζει ουσία. Δηλαδή, πετά μια. Πήρε έξι δεξιά, εξτρέμου. Άλλο λέει ο Αναστόπουλο. Δεν πήρε. Σέντερφορ. Δεν θα το πούμε αυτό. Δεν θα το πούμε αυτό. Δεν θα πούμε τίποτα. Δηλαδή, τι. Αβάντα όλο, τι θα γίνεται. Σάλια εδώ θα τρέχουν, θα σκουπίσουν οι καθαρίστρε τα σάλια. Εγώ μια μέρα θα σπάγα το κεφάλι μου εδώ. Σάλια ανακατεμένα διαφόρων. Πάρ τον κάτω τώρα από το όπλο. Τάκλιν τα σάλια. Και εδώ σάλια θα έχουμε. Τι. Γιατί γελάς έτσι. Μιλίχιο. Αυτό το μιλίχιο δεν με. Γιατί ρε φίλε. Με τρομάζει αυτό το μιλίχιο. Καλά κάνει και τρομάζει. Τρομάζει. Γιατί με ξενερώνεις. Γιατί συζητάμε κάτι και ενώ έχεις πιάσει όλη την ουσία, σου αρέσει να είσαι αυτός ο οποίος θα βγει στις ειδήσεις και θα πούνε να ο τρομοκράτης που πέταξε τη χειροβομβίδα. Δεν πάνε να είχε 10 συνεργάτες. Έναν που οδηγούσε, έναν που έκανε το σχέδιο. Ένα... Όχι, θες να δείξουν τη φάτσα σου. Να φαίνεται ότι εσύ πέταξε την κερδοφορία. Είμαι κεντρικός δηλαδή, θες να πεις. Πολύ. Είναι. Και όταν το κάνεις επιτηδευμένα, κάπου είναι σπαστικό. Ναι. Δεν με ενοχλεί, αλλά χαλάς την κουβέντα. Άσε, τώρα, πες θέλω να βγάλω λόγο. Φτάνει ένα έγγραφο το οποίο είναι σημαντικό για την επόμενη μέρα. Εγώ γίνομαι πιο κακός ακόμα. Και λέω. Άσε, ψάξω πρώτα το θέμα και μα μετά. Θα το ψάξω, εφόσον έχει φτάσει. Στη FIFA. Ναι. Η FIFA έφτασε. Γιατί να μην σκεφτώ ότι αυτός ο απίθανος ναι. δεν έχει καλό σκοπό. Ναι. Ποιος θα μου το απαγορέψει? Εγώ. Με ποιο σκεπτικό? Ότι αυτός είναι και αυτός ωραιοπαθής, θέλει να δείξει ότι είναι παράγοντας. Βρε καλά κάνει. Γιατί δηλαδή, να ναι. σου πω κάτι. Του Παπαθανασάκη τα μούτρα δεν μου αρέσανε από την πρώτη στιγμή. Ναι, ήταν τοξικά. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή. Από όλα αυτά που φωνάζουν όλοι, εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Απαντήσεις δεν χρειάζονται για πολλά πράγματα. Το ότι περίμενα πια Σεπτέμβριος, που δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να διαλύσει την ομάδα, λέει όλη την αλήθεια. Οι Νταΐδες δεν κάναν τίποτα. Λοιπόν, ναι. ο Καρυπίδης δεν μου αρέσει. Ναι. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Γιατί δεν μου αρέσει? Έχει καλύτερον. Όχι σαν άνθρωπος. Μπορεί να είναι ο καλύτερος. Έχει καλύτερον. Το ότι δεν έχει επιτελείο ναι. και, θε, και, σωστά, και σωστά. Κινείται έτσι σωστά. Πολύ με μυστικοπάθεια, δεν με καλύπτει. Κάτι δεν μου αρέσει. Εμένα... Εσύ βγάλε με ψεύτη. Όχι. Να περιμένω όπως δε... κάνουν οι ρεπόρτερ εμένα... του Άρη. Ναι, τι. Οι οποίοι σε πληροφορώ ότι όλοι, όλων των εφημερίδων ναι. είναι πάρα πολύ καλοί. Μη. Και σκίσανε το Λάσκαρη. Μη. Και τα μη. Άσε, το Λάσκαρη το σκίσανε. Μετά όταν ήρθε ο Λετωνός και όταν μπήκε ο Άρης μέσα. Μετά θυμήθηκαν να το σκίσουν οι ρεπόρτερ του Άρη το Λάσκαρη. Μόλις την κοπάνισε η Μαύρη, η Κύπρια και ψάχνουν να την. Βρε, άκου τη έλεγε. Τζόρτζια λέει. Δεν είναι Μαύρη. Δόρδια. Τζόρτζια. Να τη δεις το βράδυ στον ύπνο σου να πάθει σχολικό εντέρου. Άμα σου πούνε ότι έχει ένα τόνο χρυσού, μπορεί να σου πει. Δεν πανάκι και το χρυσό. Και ο μολικό μα. Άδει εκεί τα μούτρα το πρωί. Τι το χρυσό. Ναι, τι βλέπει. Θε να κάνει μια μπάνια. Παραδόπιστο που είμαι εγώ, δεν βλέπει. Όχι. Θε να κάνει ένα μπάνιο εκεί μέσα. Αφού είναι μικρό παιδί το έχει. Για είδαλμά σου. Ο Σκρούζ Μακδάκ. Πε ότι δεν είναι. Ο Αλέφαντος και ο Σκρούτς Μακδάκ. Πες ότι δεν είναι. Ο Σκρούτς Μακδάκ. Σκρούτς Μακδάκ. Ναι. Πες δεν είναι. Ο Σκρούτς Μακδάκ. Δεν είναι. Εσύ ποιος ήτανε. Ποιος ήτανε. Ναι. Ο Χατζηπαναγής. Ο Χατζηπαναγής. Ο Διακογιάννης. Ο Διακογιάννης. Ναι. Όλα τα λιμά δηλαδή. Ο Ίγκραμ. Ο Γκάλης. Ο Ίγκραμ και ο Γκάλης. Ναι. Ο Κίγκαν. Ο Κίγκαν. Ναι. Ο Ανδρέας Παπαδρέου που ήταν μακριχέρης, δεν σ' άρεσε. Όχι. Ο Κουτσόγιωργας ήταν μακριχέρης. Μακριχέρης ήταν. Από πού ήταν μακριχέρης. Από πού ήταν μακριχέρης. Σε τι. Σε τι. Ένα πράγμα που έκλεψε. Τι ένα πράγμα? Ένα πράγμα που έκλεψε. Ένα πράγμα που έκλεψε ο Ανδρέας Παπαδρέου. Το μόνο που έχει χρεώσει, το μόνο που έχει χρεώσει η ιστορία στον Ανδρέα Παπανδρέου είναι αυτή τη βίλα την οποία πήρε από τον Αιγύπτιο, η οποία έκανε 500 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Να σου πω κάτι. Ας παίρναν όλοι οι πολιτικοί από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Ζάμπουλη θα ήταν η Ελλάδα. Τον καημένο τον Ανδρέα, όχι, λες έκλεψε. Του την έκανε δώρο. Εγώ λέω ότι γεροξεκούτιανε και ερωτεύτηκε και τη Μιμή και στο τέλος τα διέλυσε όλα. Ναι. Εσύ πες μου ότι έκλεψε ένα ευρώ. Όχι, ρε, τίμιο. Πες μου ότι έκλεψε. Το επιτελείο του τίμιο. Ρε, είπα εγώ ότι ήταν τίμιο. Πες μου με αποδείξεις. Όχι, ρε, τι, εγώ μπορώ να πω τίποτα για τον Πασό. Είπες πριν. Να μην μπορούμε το μακρύ του χέρι. Να μας πάρει το ράδιο Θεσσαλονίκη αύριο μεθαύριο. Να μας κόψει. Ξέρω εγώ τι. Ξέρω εγώ, ρε, κόκκινε τι. Πού ανήκει τώρα το Θεσσαλονίκη σήμερα, για παράδειγμα. Εγώ ξέρω πού ανήκει τώρα το Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 90. Όπου φυσάει ο άνεμο. Έλα, κόκκινε, έλα, κόκκινε. Πολλά λε θα εκτεθεί. Πολλά λε. Πάνε σε διάλειμμα τώρα και. Από την ώρα που ανοίγει το στόμα σου. Α την ώρα. Έχει και αυτή η αρρώστια η ώρα. Από την ώρα. Ας την ώρα. Ανοίγει το στόμα. Δεν λέγεται ώρα. Ώρα λέγεται. Η ώρα είναι η βαλσάμι. Κάνε κάτι και μη, άστο, μη. Κάνε κάτι και έκανε την ώρα, ώρα. Σε πιάνει η κάμερα. Κάνε κάτι και γιατί δεν με πιάσει. Κάνε τροχέα να με πιάσει. Κάμερα με πιάσει. Αν κάνει μια παράσταση κάθε μέρα. Ναι. Επί 12 χρόνια. Με τι ίδιε ατάκε. Τι ατάκε, ίδιε ατάκε. Την ώρα. Από την ώρα που σου λέω. Άντε πάλι ώρα. Κατσέλη, η βαλσάμι πιάνει ώρα. Μα δεν λε κάτι και μη.
Λοιπόν, αυτός μάλλον πεινάει. Ναι. Μπαίνω στο deliveras.gr να του παραγγείλω. Αν δεν το έχετε το σχετικό application είτε στο tablet στο κινητό, κάντε το τώρα προκειμένου να εξασφαλίσετε το μεσημεριανό σας γεύμα. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Η αλαζονία μπορεί να είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά δεν φταίς εσύ που ο καφές σου από τα 7-7 είναι από κόκκους καφέ 100% αράμπικα και είναι τόσο μα τόσο τόσο. Stop! Μη γίνεις αλαζόνας. Ο εξαιρετικός καφές στα 7-7 δεν δίνει μόνο σε σένα, αλλά δίνει σε όλους μια θέση στον παράδεισο της απόλαυσης. Καταστήματα 7-7 παντού σε όλη την πόλη. Ο καθημερινός σου προορισμός για καφέ, χορταστικές σαλάτες και φρέσκα χειροποίητα σάντουιτς. 7-7 Taste like heaven. Η οικογένεια του Fiat Tipo μεγάλωσε. Γνωρίστε την σε τρεις τύπους αμαξώματος. Sedan, hatchback και station wagon. Και επιλέξτε τον τύπο που σας ταιριάζει. Αποκτήστε τώρα το νέο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Από 11.990 ευρώ και με δώρο επιπλέον εξοπλισμό. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Fiat Σφακιανάκης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 121, Πηλαία Θεσσαλονίκη. Στον δικό σου καφέ βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 16 μήνες υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ. Βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634 513 και στο www.meimaris.com. Meimaris. Εντάξει. Τι έγινε πάλι ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ναι, 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 παιδιά. Καλοκαιρινό tour στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα, το φιλαράκι μου ο Σοκοβατόμουρο και... Παιδιά, μπάστα με τα φλας, λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, βουρ για tour στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένους. Παπά, παπά, ένας Ινδιάνος τρέχει πίσω από το αυτοκίνητό μας. Αλήθεια? Τον κυνηγάνε μια τίγρης. Οχ. Και ένα διαστημόπλιο εξωγήινων ρουφάει τον Ινδιάνο, την τίγρη και το δρόμο πίσω μας. Και τώρα, αν το αυτοκίνητό σας έχει κάνει Audi Top Service, δεν σας εκπλήσει τίποτα στο δρόμο. Σέρβις με 76 ευρώ και οδική βοήθεια εφόρου ζωής. Νιώστε την απόλυτη ασφάλεια σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Audi και αποκτήστε αυτόματα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό με μοναδικά δώρα. Μάθετε περισσότερα στο audi.gr. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, ο δικός μας Κλειδαράς. Τέρκιος Πετκανίτσας, τηλεφώνη 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία, εκεί όπου μπορείτε να βγάλετε κλειδιά immobilizer. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, κλειδωθείτε έξω από το αυτοκίνητο. Έχετε πρόβλημα με το χρηματοκιβώτιο, με τα λουκέτα, με οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, τηλεφωνείτε στο 85-27-27, θα έρθει και θα σας ανοίξει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Γεγγε! Σε μένα μιλάς. Σε σένα. Τι γεγγε? Για τον Πετκανίτσα. Εντάξει, το ξέρω τον Πετκανίτσα. Φίλος μου είναι. Το ξέρω τον Πετκανίτσα. Διαβάζω μηνύματα. Διάβασε μηνύματα. Ραπ, σήμερα το πρωί πήγα για καφέ στο Μακεδονία Παλάσιο, στο διπλάνο κατά τραπέζι, καθόταν ο Βιερίνια. Όταν σηκώθηκε για να φύγει, τον είδα από πίσω, σε πληροφορώ ότι είναι άκολος. Άκολος. Ναι. Και εσύ είσαι άκολος. Θα πούμε ότι έχεις το σώμα του Βιερίνια, θα μας δίνουν. Ποιος θα μας δίνει? Εάν πούμε ότι το σώμα σου, επειδή είσαι άκολος και εσύ, σώμα είναι αυτό που έχεις. Το παντελόνι από πίσω, να πούμε, δεν δείχνει ότι έχει κούρμπα, να πούμε. Και είσαι άκολος. Είναι μερικοί άνθρωποι χοντροί και αδύνατοι ακόμα που είναι, δεν έχουν πισινό. Πώς να σου το πω, είναι απίστευτο. Είναι χοντρός. Χοντροί ή αδύνατοι, λέω. Ναι. Ρε φίλε. Ναι. Δεν έχει, δηλαδή, πώς το λένε, έχει το στυλ του αυτό. Εγώ έχω φίλους με κοιλιά μεγάλη, γνωστούς, που από πίσω είναι πλάκα, να πούμε. Δεν έχουν, πώς το λένε. Είναι compact. Πώς τα λένε τα αυτοκίνητα αυτά, τα compact. Υπάρχει κανείς τέλειος? Φρέ, είπαμε ότι είσαι τέλειος. Τέλειος. Με τόση ομορφιά. Εμορφιά. Ναι. Όχι ευμορφία, ρε ηλίθιε. Ναι. Με τόση ομορφιά, με τόση γοητεία. Ναι, ναι. Με τόσες αρετές. Ναι. Με τόσα χρήματα. Με ναι. Τέτοιο μυαλό. Ναι. Αν είχα, ρε φίλε, και κόλλο, τι θα γινόταν μετά? Λοιπόν. Οι υπόλοιποι άντρες θα κάνανε. Σωστό. Θα πέθαιναν στη θάλασσα. Θα πηδούσαν. Σωστό, ναι. Τι. Λοιπόν, έχω. Στη γειτονιά μία κοπέλα στο ζάπινγκ μένει από πάνω, η οποία σήμερα μας είπε ότι δίνει το σκυλάκι της. Έχει δύο σκυλάκια, δεν μπορεί να συντηρήσει δύο σκυλάκια, θέλει να δώσει το σκυλάκι της. Jack Russell, σκυλί της μάσκας, καθαρόαιμο, 9 μηνών. Το μόνο που θέλουν είναι 100 ευρώ και κάτι εμβόλια που έχουν γίνει κτλ. Είναι πολύ ωραίο σκυλάκι, πολύ καλό σκυλάκι. Όποιος θέλει τέτοιο σκυλάκι, Jack Russell, σκυλί της μάσκας. Ήταν εκεί το έργο που έπαιζαν, τη μάσκα. Το ξέρεις το έργο, το έχεις δει? Ποιο να έχεις δει το έργο, δεν ήξερες χθες με ποιο παίζει η Ξάνθη? Το έργο, τη μάσκα, θα δεις να πούμε. Έπαιζε στη μάσκα. Το χαρίζει λοιπόν 9 μηνών, γιατί δεν μπορεί να συντηρήσει, λέει, δύο σκυλάκια. Το χαρίζει με 100 ευρώ, δεν 100 ευρώ, τι είναι ρε κόκκινε 100 ευρώ? Εσύ μια χεριά πριν από 20 χρόνια στον κουλοχέρι, κατοστάρικα έδωσες. Τι τώρα, τι, 100 ευρώ, τι είναι, τα εμβόλια του είδου. Λοιπόν, και το άλλο. Ένα. Ναι. Καλά το λέει, ένα αστήρεδες. Μια χεριά πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια. Πετάει τη λάσπη, σου λέει και πριν από 20 χρόνια. Ναι, πριν από, όταν τα πράγματα ήταν καλά. Δεν κάναμε παρατολμίες, δεν κάναμε πράγματα. Εσύ τι έκανε, δηλαδή, για πες κάτι κακό που έκανε εσύ. Τι έκανα εγώ κακό? Ένα κακό. Είχα ένα τον Πιάνγκη και πήγαινα φανάρι-φανάρι και έκανα κόντρες. Σα έσπαγα τα ακρόμπαρα. Άκου τώρα. Ναι, τι άκου τώρα. Αυτή τη μούρλα είχα εγώ. Πήγαινα, έκανα διάφορα. Αυτό ήταν το. Μ' άρεσε η ταχύτητα. Ενόχλησα κάποιον άνθρωπο. Αδίκησα. Τι, κάποιον. Όχι, δεν ξέρω. Δεν εσύ μιλάς. Λες και έχω αδικήσει. Μύρε κόκκινε. Ένας ο οποίος τρώει κόκκινε. Το κεφάλι του μόνος του. Ναι. Χωρίς να ενοχλεί. Κάνει σχόλιο. 100 ευρώ. 100 ευρώ. Τι είναι 100 ευρώ, ρε, για τα εμβόλια. Λέω για σήμερα. Άντε πάλι. Τι είναι 100 ευρώ για σήμερα. Ό,τι αναφέρω μου λες, ναι, αν έχω όφελο. Τι είναι 100 ευρώ για σήμερα. Για έναν φιλόσοφο που μπορεί να συντηρήσει ένα σκυλί, ναι, τίποτα. Τίποτα. Αυτό ακριβώς. Εγώ δεν έχω σκοπό να θάψω αυτό που λες. Ναι. Αλλά μην το λες έτσι με τέτοια ευκολία. Ίσα-ίσα, λέω, δεν το χαρίζει. Φυσικά και λογικό, γιατί και η γυναίκα αυτή δεν μπορεί να τα συντηρήσει. Ανθρώπινο αυτό που λες. Δεν θέλω να το πετάξει στον δρόμο. Δεν είσαι σαν και σε ένα σκατόψυχο άνθρωπο. Εσύ αν το κλωτσούσε. Θα φας μπουνιά. Εντάξει, γι' αυτό. Και καλή μπουνιά. Με αγκάζει. Και παλιά θα φας. Ναι. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Γιατί με εκνευρίζεις? Και επίσης να πω, πήγα χθες με έναν φίλο μου να πιω καφέ στο μπαράκι. Το ξέρεις τον μπαράκι? Όχι. Το μπαράκι είναι κοντά στο Πετμεζά απέναντι λίγο πριν. Α, το μαγαζί που είχαμε κάνει. Η παλιά Πετίτ. Ναι. Η παλιά Πετίτ. Και μου λέει, ραπτό, κάναμε λίγο και κουζίνα. Λέω, δεν το ξέρα. Φέρε, λέω, να φάμε. Έβγαλε ριζότα, έβγαλε και φτεδάκια, έβγαλε μαγειρεμένα. Έχει μια φοβερή γκάμα και τρομερή κουζίνα. Δεν το περίμενα εγώ. Άρα λοιπόν το μπαράκι μας έκανε την τιμή εχθές να μας κάνει το τραπέζι, εμένα και ένα φίλο μου. Δεν ήξερα ότι είχε κουζίνα, δεν είναι μόνο για καφέ που πηγαίναμε παλιά. Οπότε του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Το άλλο είναι, είσαι Ολυμπιακός φέτος και δεν παίρνεις το πρωτάθλημα. Είσαι Ολυμπιακός φέτος και δεν παίρνεις το πρωτάθλημα. Δεν το παίρνεις. Ωραία. Ποιος να το πάρει θέλεις? Με ποιον θα πονέσεις λιγότερο να το πάρει? Ο Τίγρης ή ο Κοντός?
Αυτή είναι η ερώτηση σήμερα στους Ολυμπιακούς, οι οποίοι το έχουν πάρει χαμπάρι ότι δεν θα πάρουν φέτος το πρωτάθλημα και ότι θα πρέπει να ετοιμαστούν ψυχολογικά με ποιον θα στεναχωρεθούν αν το πάρει. Γιατί ο Τίγρης θα το πάρει, για ο Σαββίδης θα το πάρει. Λοιπόν. Εσύ αν ήσουν Ολυμπιακός, ποιος θα ήθελες να το πάρει. Εγώ θα ήθελα να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Γιατί η ΑΕΚ είναι πιο στα πόδια μου μέσα, να πούμε. Θα σου πω ρε, βρωμόπεδο, γιατί ειλικρινά, όταν θες, με βγάζεις από τα ρούχα μου. Ειλικρινά. Και δεν είναι καιρό το θέαμα. Το θέαμα που θα δεν είναι καιρό το θέαμα. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ χρηστικό και απίστευτο να γίνει από Δευτέρα, ναι. Εσύ το και σήμερα. Άσε τον Ολυμπιακό να κάνει τον Μπουρκουμέ από την ΑΕΚ. Πώς τον είπες? Τον Μπουρκουμέ. Μπουρκουμές λέγεται. Μπουκλουμές λέγεται. Εντάξει, λάθος. Μπουρκουμές. Όπως θες. Το άλλαξες το. Μπουρκουμές λέγεται. Μπουρκουμές. Μπουρκουμές, ναι. Μπουρκουμέ τον έκανες εσύ. Λάθος έκφραση. Ό,τι θέλεις, τι. Okay. Ναι. Λοιπόν, τον Μπουρκουμέ λοιπόν. Κάτσε να τον κάνει την Κυριακή με σφαγή από τη διαιτησία και βγες μετά και ρώτατο. Σήμερα. Που δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Ναι. Ό,τι και να πούμε να δω. Καλαμαριά είδες εχθές το φίλο σου το Καλαϊτζίδη. Καλά. Τον είδες? Σου είπα ότι είναι διπλό. Βρε, σου είπα. Λέγανε ότι είναι πολύ. Με του ΠΑΟΚ το παράρτημα έπαιξε. Ο Γυναικός είναι του ΠΑΟΚ το παράρτημα. Πες το όπως θέλεις. Θα να πέτει πάλι ο Νιόπαρ και να φωνάζει. Αυτή η κουφάλαρα αυτό που. Μη χρησιμοποιείς άσχημες κουβέντες. Μεσημέρι είναι και είσαι του Αγίου Παΐσιου μαθητής. Εσύ είπες παράρτημα. Εγώ ενοχλώ. Ναι, εγώ είπα παράρτημα δεν είναι μηνύσιμο. Το παράρτημα δεν είναι υβριστικό. Παράρτημα του Σαββίδη είναι ο Γυναικός. Ο Νιόπαρ. Ναι, του ΠΑΟΚ. Ναι. Πήγε κέρδισε 1-0. Το είδες το μάτς? Λίγο. Είδες εντεκάδα? Όχι. Όχι. Είδες μάτς και δεν είδες εντεκάδα. Πάει τελείως. Εσύ αφού γράφαμε. Ναι, άστο είναι. Λέγεται να βλέπω παιχνίδι αυτό. Αυτό το οποίο εχθές ήταν το ερωτηματικό είναι τα δύο χαφ, τα μέτρια που έχει στο κέντρο ο Καλαϊτζίδης και δεν χρησιμοποιεί τρίτο χαφ, χρησιμοποιεί δεύτερο φορ. Δηλαδή έχει τον εσωτερικό μέσο Καλογέρη και τον... κάτσε να δεις, θα σου πω. Καλογεράκης τερματοφύλακα, Σαμαραντίδης αριστερό μπακ, Κάλι αριστερό στόπερ, Σαμαράς δεξί στόπερ, Γεωργιάδης δεξί μπακ, Λουντούλ αριστερό εξτρέμ, ωραίος, Βεργόνης και Καλογέρης. Με αυτούς τους δυο πρωτάθλημα δεν παίρνεις. Καλά, εγώ όλο θα πάρει. Και λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλη. Καλαϊτζίδη, με αυτούς τους δυο, στα χαφ, εξάρι, οχτάρι, πρωτάθλημα δεν παίρνεις. Ένα και δεύτερον, το άλλο κακό της Καλαμαριάς είναι Απόλλων Πόντου, ο Απόλλων Πόντου, ναι, ότι έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Η ομάδα του. Ποιος είναι ο μέσος όρος? Κοντά στα 30. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Τι γνωρίζεις, τι ξέρεις, τι φίλοι είστε με τον Καλαϊτζίδη? Δηλαδή, πώς θα τον κάνεις κριτική, καλή ή κακή? Για πώς να κάνω κριτική, θα πρέπει να δω 2-3 αγώνες. Θα φτιάξει μια ρακιά κριτική. Ναι. Θα πρέπει να δεις αγώνες. Χθες δεν είχε αγώνες. Χθες δεν μου λες τι έκανα στο πρώτο ημίχρονο και απέσαι στον κόσμο. Άντε πάλι τι. Καθόμουνα. Δεν μπορούσα να το. Κλεφτά έβλεπα. Ναι. Μετά οδηγούσα. Λίγο είδα στο δεύτερο, ούτε το γκολ δεν είδα. Να πω βλακίες. Για κάτι που δεν είδα. Κλαίει ο Κουλιανός για τον Κίζα. Με στέλνει μήνυμα. Πάρε την είδηση, λέει, το ξέρουμε, Νίκο μου. Έλα, του το είπα πριν. Νίκο, συγγνώμη, δεν το λέω για να σε απομυθοποιήσω. Ναι. Γελούσα πριν έξω. Μου το πες. Πού το διάβασες εσύ? Στο site. Μου το πες, μου το πες. Το ενδιαφέρον που είναι. Το θέμα το ξέρεις πιο μπροστά για να το πεις. Να προλάβεις το site. Σου το είπα, σου το είπα. Του είπα, του είπα. Όχι, το έστειλε αποστολή. Είναι φίλος μου. Παρετήθηκε οριστικά από την διευθυνσία. Έστειλε επιστολή, ναι. Έστειλε, λέει, πριν λίγο επιστολή στην ΕΠΟ. Κάνε και ένα σχόλιο, κουμπαράκι μου, να σε ακούσω. Για ένα μάτς, για ένα μάτς. Άκου να δεις. Για ένα μάτς, για ένα μάτς. Άλλοι έκλεβαν χρόνια και έμειναν στο προσκήνιο και τα τσέπωναν. Αυτό, Νίκο, Κουλιανέ, και τα 260 άλογα από τον γκολφ, μην τα βγάζεις πολύ έξω. Θα ανεβείς πάλι σε καμιά ταράτσα και τώρα είσαι και πατέρας, να πούμε. Τι τα θες τα 260 άλογα? Κλείνει η παρένθεση. Πράσισε τώρα τον τρελό τώρα. Τον προστατεύω. Ναι, τρελός. Πήρε τέτοιο με 200. Ναι, ρε. Πάλι τρελός. Τρελός είναι. Πάλι σε και σε βλακία, ρε. Πάλι, ναι, έτσι πάλι γρήγορα αυτοκίνητο. Έτσι γουστάρει γρήγορα αυτοκίνητο. Ναι. Είναι εκρηκτικός χαρακτήρα. Να μην το πω. Ναι, να μην το πατάει πολύ τον γκάζι στις στροφές. Όχι, το πατάει, αλλά είναι επικίνδυνο. Άσε με, ρε. Άσε, άμα γουστάρει, ας το κάνει. Α, τουλάχιστον δεν καβαλάει μηχανή, να τον πάρει ο χάρος, θα πούμε από κάτω. Κλείνει η παρένθεση. Άρα αυτό είναι ένα μήνυμα του ΠΑΟΚ που τη γύρισε ο Κίζας. Χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο τώρα. Και λέει, γιατί τη γύρισα, Θεούλη μου, στον ΠΑΟΚ? Και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τώρα πρέπει να πάρουν μήνυμα με τον Κίζα. Τον ΠΑΟΞΙ από τη Δράμα. Στην Καβάλα διδάσκει το παιδί. Λοιπόν. Ήταν Θεσσαλονίκη. Τι ήτανε? Θεσσαλονίκη. Πού ήταν Θεσσαλονίκη? Στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο. Στη Δράμα δίδασκε τόσα χρόνια και τώρα πήγε στην Καβάλα. Όχι, όχι, όχι. Στο χημικό. Στο χημικό, πού δίδασκε?
Λέει ότι θες. Όλα τα ξέρει. Λέει. Ρε, όλα τα ξέρει. Ρώτα τον, φίλο σου. Αφού στη Δράμα ήταν ο άνθρωπος. Ρώτα τον. Και μετά πήγε στην Καβάλα τώρα. Ρώτα τον. Ε, τι ρώτα τον. Ρώτα τον. Ρώτα τον. Τι έπαθες. Στην στραγάλι. Καβάλα διδάσκει. Κατάπιε τραγάλι. Κατάπιε τραγάλι. Λοιπόν, Παοξίδε, πήρατε το μήνυμα για τη φετινή διαιτησία. Δεν ξέρω. Πείστε αυτόν τον κοιμισμένο, τον γραμμένο εκεί που. Κοιμισμένο. Κοιμισμένο. Εσύ είσαι ξύπνιο. Αν ήμουν πρόεδρο στην ΕΠΟ και με έχουν ο άλλο μέσα, ξέρει από πού θα του έπιαναν του διαιτητέ. Για πε. Από τα καρύδια εδώ. Από αυτό το καρύδι. Από το καρύδι. Ναι, 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 τα καρύδια και. Άλλο γραμμένο ή ξεγραμμένο. Το είπα. Είναι να κερδίζει τον άλλον τον. Διαβάζω μηνύματα. Και... μέχρι τον αυτόν να κερδίζει. Πώ το λένε, το σχιζοδήμο. Θα φανεί. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα. Τα λιλοπαγίδα Ραπτόπουλο πλακώνει τρύπια δεκάρα από το χιλιόμετρο. Εσύ λε τι είναι 100 ευρώ. Ίδιο είσαι με τον Αλέφαντο. Ε, λέει μια αλήθεια εδώ που τα λέμε. Άντε πληρώστε ρε. Ο Αλαφούζο. Συγγνώμη, απαντάω. Άντε ρε, πληρώστε κανένα κοινόχρηστο που δεν αφάτε. Ξέρετε μηνύματα. Ο Αλαφούζο πουλάει ναι. Παίκτες, κάνει μείωση μισθών προσωπικού για να βάλει λεφτά στην ΠΑΕ. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά προχωράει στα χωράφια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εκεί πρέπει να πάει ο Παναθηναϊκός. Και εκεί πρέπει εκείνο το σωστό να πάει. Ή να βρεθεί ένας σαν το Σαββίδι και να πει: ελάτε εδώ, Τσίπρα, τι έγινε, μάλιστα. Πόσα χρωστάμε, έχω 80 εκατομμύρια. Το αρχικό ποσό πόσα είναι, 20. Πάρτα, φύγαμε. Αυτό είναι το σωστό. Ένα λεπτό. Εφόσον το κάνω στον ΠΑΟ, θα το κάνω και στον Παναθηναϊκό. Εάν δεν υπάρχει ένα κουρούμπαγλά Αθηναίο Παναθηναϊκό, τιμολέοντα πολέμη αδάμαντα. Γράφε. Ο Τράγκη, περίμενε. Γράφε. Περίμενε. Γράφε να μην βλακίε. Τράγκη, Μάγκη, Βαρδινογιάννηδε και Τζίγκερ, νεόπλουτοι, νεόπτωχοι και τι στο διάλογο είστε εκεί κάτω με τα καράβια. Να πάτε να πάρετε και να πείτε 80 είναι. Πόσο είναι το αρχικό κεφάλαιο, 10, 15, 20, 25. Τα δίνω και παίρνω τον Παναθηναϊκό. Είστε λίγοι. Ωραία. Είστε λίγοι εκεί κάτω με τον Παναθηναϊκό. Ή πάρτε το λαγό, ρίξτε τον Γάμα Εθνική και τελειώστε το παραμύθι. Θέλεις να κάνεις ρεπορτάζ. Όχι, εσύ. Ωραίο ρεπορτάζ. Εσύ είσαι. Πάρ' το ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό. Δέστε το ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σου είχα πει πριν από καιρό ότι ο Γιαννακόπουλος δεν είναι στην καλύτερη φάση για να πάρει τον Παναθηναϊκό. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν, είδε ότι ναυάγιο επί. Ναι, Γρηγόρη. Ισχύει το ότι πουλάει ο Αλαφούζος. Ναι. Λοιπόν. Ο Αλαφούζος πήρε μια ομάδα με χρέη 10 δραχμές και την πήγε 20. Είναι για κλωτσιές ο Αλαφούζος. Με 28, 38 ναι, ναι, ναι. Και όταν την πήγε παίρνω εγώ διαχείριση, την παίρνω με 10 και την παραδίδω με 10, δεν έχω κάνει ζημιά. Όταν την παίρνω με 10 και την πάω 30, είμαι για κλωτσιές ο Αλαφούζος. Να πω το ρεπορτάζ. Τον Μπογδάνο ραντεβού γιατί έβγαινε. Το διαστραμμένο μυαλουδάκι σου. Άντε μπράβο. Το διαστραμμένο μυαλουδάκι σου θα γουστάρει όταν πω το ρεπορτάζ. Πες το ρεπορτάζ. Λοιπόν. Δεν υπάρχει γυρισμός για τον Παναθηναϊκό, ισχύει αυτό που λες. Αλλά υπάρχει ο απομηχανής Θεός. Ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός? Ο Βαρδινογιάννης. Ποιος Βαρδινογιάννης? Η οικογένεια Βαρδινογιάννης. Ποιος Βαρδινογιάννης? Καπετάνιος. Καπετάνιος είναι γεννημένος στο 32. 3, 4, 5, είναι 85 χρονών. Ανάβριο ο Καπετάνιος. Ανάβριο ακούστηκε. Η οικογένεια λοιπόν. Ποια οικογένεια? Η οικογένεια. 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 Ποιος είναι πίσω από εκεί? Και ο Παύλος και ο. Ποιος Παύλος και ο. Δεν είναι ο Τζίκερ. Ποιος Τζίκερ και Παύλος. Ποιος Βαρδινογιάννης 85 χρονών ρε κόμπι. Θες να ακούσεις. Αύριο μπορεί να φύγει. Μπορώ να πω ρεπορτάζ. Ποιος φυλάξανε. Μπορώ να πω ρεπορτάζ. Τι ρεπορτάζ με τον 85χρονο θα με κάνεις ρεπορτάζ. Θέλεις ρεπορτάζ ή όχι? Σαν το Βουτσά που λέει δεν θα επιτρέψω το γιο μου λέει να γίνει ηθοποιός. Θα ζεις ρε Βουτσά όταν ο γιος θα θέλει να γίνει ηθοποιός. Μπορώ να τελειώσει. Τι να τελειώσεις ρε κόκκινε. Πες μου, τελείωσε. Ο Βαρδινογιάννης. Ο Βαρδινογιάννης λοιπόν όταν θα φτάσει το καράβι να είναι έτοιμο να βουλιάξει. Τι θα κάνει ο Βαρδινογιάννης? Θα βάλει τα λεφτά και θα πληρώσει. Πόσα λεφτά θα βάλει? Όσα χρειαστεί. 30, 40, 40, 50. Όλα. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι. Ο Γιώργος. Πόσο χρόνο είναι ο Γιώργος? Μόνο σου είπε πριν το 32 είναι 34, είναι 85. 85 χρονών. Λοιπόν, θα τα βάλει δηλαδή τον άλλο μήνα θα ζει σίγουρα, ξέρουμε. Και τώρα δεν ξέρουμε αν ζει. Ρε στατιστικά ρε σε μιλάω, άσε τώρα το. Η οικογένεια λοιπόν ναι. θα διασφαλίσει το μέλλον του Παναθηναϊκού. Η οικογένεια. Δεν πρόκειται να πέσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Λες εσύ. Έχεις ρεπορτάζ. Από το Ωνάσιο σε πήρανε, σε είπανε. Ναι. Εγώ είπα μια κουβέντα. Από το Άλφα νεκροταφείο ρεπορτάζ. Κατηλημένη. Με σοβαρότητα και εσύ λέει ό,τι θέλει. Εγώ ναι, εντάξει. Ναι. Όπως σου είχα πει ότι θα υπάρξει ναυάγιο και το είδες που λέγανε κάποιοι ο Γιαννακόπουλος. Ναι, ο Γιαννακόπουλος. Μου είπες, μου είπες. Μεγάλος και τρανός. Πάρα κάτω, άλλο. Τι άλλα θέματα μείνανε. Και τι άλλα ζητάτε. Όχι, εντάξει. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Σημαντικό, το είπες εσύ. Δεν πάει τρίτη εθνική ο Παναθηναϊκός. Έτσι λες. Εντάξει. Τελείωσε. Πού βλέπεις να υστερεί η ΑΕΚ, εσένα ρωτάει ένας, ο Βασίλης ο Χριστόκλου. Για μένα η ΑΕΚ. Και sorry που μιλάω πριν από σένα. Το θέμα είναι αν θα αντέξει. Ναι. Να έχει την ίδια σοβαρότητα σε όλο το πρωτάθλημα. Και το πώς θα ανταποκριθεί στη βελτίωση των άλλων, κυρίως του ΠΑΟΚ. Πού υστερεί η ΑΕΚ. Αριστερά μπροστά υστερεί η ΑΕΚ. Στον Αραούχο που δεν έχει βρει φόρμα υστερεί η ΑΕΚ και είναι προς έκπληξη δική μου ο Λιβάδια πιο φορμαρισμένος από τον Αραούχο και αυτό με τρομάζει. ΑΕΚ G. Εδώ και το άλλο που υστερεί η ΑΕΚ είναι ότι πήρε παλέμαχο τον Κονέ.
Γέρο. Εδώ και λίγες μέρες, λέει, και ειδικά σήμερα σε όλα τα μέσα έχουν φωτογραφία στον Γκαρσία για το 3 στα 3 που έχει με την ΚΑΠΑ 20. Ναι. Ο Κωνσταντινίδης τράβηξε το μοχλό για την αρχή του τέλους του Λουτσέσκου και ο Ίβιτς πάει Ολυμπιακό. Κάτι μου λέει πως έρχεται ο μεγάλος ήρωας Παύλο να μας βάλει σε τάξη. Έλα, ρε, σας τα πάμε όλα και όλους. Πέρσι σας τα πάμε αυτά τώρα. Εντάξει. Ο μεγάλος Παύλο και η Klein Mind τώρα. Ο μεγάλος Παύλο. Θα κρατήσει από μήπως, πολιτήρι. Λέω, μήπως ο Άρης παίζει στην έδρα του αύριο. Λέει ο φίλος του. Όπου και να παίζει με νίκη του Άρη, 1000 ευρώ κάτω. Θέλει δύο σημεία για σήμερα ο Γιώργος. Το ίδιο παίζει. Έτσι ξέρω, λέει ο φίλος μήπως. Εγώ ήξερα ότι παίζει εκτός. Ναι. Στον ΠΑΟΚ είναι απεσιόδοξοι επειδή έχουν ομάδα ή γιατί χάνει βαθμούς ο Γαύρος. Τώρα αυτό είναι έξυπνο ή τελείως διαστραμμένο. Ανόητο είναι. Παρακάτω. Καλησπέρα, σας παρακάλεσα να κάνετε μια ανακοίνωση για τη μικρή νεφέλη από τη Λάρισα. 25.000 ευρώ χρειάζονταν αρχικά. Αν βοηθήσει κάποιος μπορεί. Ποια είναι η μικρή νεφέλη, δεν έχω πει. Καλό απόγευμα. Έστειλε τώρα να το βλέπω από χτες. Ποια είναι η μικρή νεφέλη. Τι είναι η μικρή νεφέλη. Ό,τι τι. Να το διαβάσω. Όχι, γιατί μπορεί να είναι και απάτη, δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι μια νεφέλη η οποία δεν είναι. Είναι καλά. Το έχει ελέγξει, είναι κανονικό αυτό να ελέγξει. Όχι, ρε, ένα μήνυμα διαβάζω, ούτε ξέρω. Άστα, πάνε παρακάτω. Άσε, μην κάνει το φιλάνθρωπο. Και... Δεν έκανα το φιλάνθρωπο. Μας κυνηγάνε μετά. Και εγώ έκανα το φιλάνθρωπο και άλλο πήρε τα πήξε στα χαρτιά τα λεφτά. Άστο. Από τότε είπε δεν κάνω φιλανθρωπία. Και το έκανε στα ζώα και στα σκυλιά. Μάζεψε λεφτά και τα πήξε στα χαρτιά. Φάγαν τα μάξι. Το ταγάρι. Έκανα το φιλάνθρωπο εγώ. Και λένε οι άλλοι τα πήρε με τον Ραπτόπουλο τα λεφτά. Κατάλαβε τι γίνεται. Βγήκα και δικαιολογημένα. Σου λέει τι κάνεις εσύ περιοδία. Άρα τα παίρνεις και εσύ. Κατάλαβες γιατί δεν είμαι φιλάνθρωπος και είμαι φιλόζος. Το κατάλαβες. Πάνε παρακάτω τώρα. Η Νεφέλη ας μας φέρει τα χαρτιά και να μαζέψω εγώ 50.000. Έλα να σου πω. Ας μας φέρει τα χαρτιά ότι είναι κανονικό και εγώ μαζέψω 50.000. Πάνε παρακάτω. Σαν Ολυμπιακός χίλιο θέλω να το πάρει η Άγια γιατί θέλω να έχω τον ΠΑΟΚ στα τάρταρα και άτιτλο από το 1900 από όσο τόσο. Αυτό δίνει μεγάλη αυτή στον ΠΑΟΚ οντότητα αυτό το μήνυμα. Καλησπέρα από Κορινό, Πιερίας. Γρηγόρη, ξέρεις κάτι για την οικογένεια Βαρδινογιάννη ή εκτίμηση κάνεις? Κάτι σου λέω. Μίλησε για... αυτός με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Όχι, δεν μίλησα. Ήπιανε καφέ στο Grand Hotel και του είπε ο Βαρδινογιάννης θα αναλάβω εγώ. Πότε θα αναλάβεις? Σε 2-3 χρόνια. 85 χρόνια ο Βαρδινογιάννης. Για ειλικρινά. Έλα ρε κόκκινε, πάνε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, θα πέσουν τα ξυπνά μας. Βασίλης Αλαμπορινός, άκου τώρα. Ναι. Ή Αταμπορινός, γιατί εδώ και χρησιμοποιούν και nickname και διάφορα. Τι nickname, τι είναι αυτό? Κόκκινε, είσαι ανενημέρωτος. Nickname λέγεται αυτό που σου λέει φαλακρογόρακα. Εγώ ενώ το επίθετό σου είναι Ρατόπουλος. Ναι. Nickname. Λοιπόν, ο καπετάνιος χθες με δήλωσή του απέκλεισε κάθε δεχόμενο συμμετοχή στην οικογένεια στα διοικητικά του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, φέρε μου τη δήλωση αυτή, βάλ την αδίπλα σε αυτά που είπα εγώ και αν αυτά που σου είπα πριν έχουν κάποια σχέση με αυτό που μου λες τώρα, αν την έκανε τη δήλωση, εγώ σου δίνω 5.000 αύριο. Εγώ είπα ότι όταν θα φτάσει, όταν θα φτάσει το καράβι του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού να βουλιάξει, θα τα δώσει για να μην βουλιάξει. Ποιος το είπε? Είπα ότι θα πάρει την ομάδα. Ποιος το είπε αυτό εσένα? Έχει διασφαλίσει κάπου. Ρε, κόκκινε, θα... Έχει διασφαλίσει την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Μόνο όταν, αν είναι και επικίνδυνο να βουλιάξει. Για τίποτα άλλο. Δεν θα ανακατευθεί, εννοείται. Εννοείται ότι δεν θα ανακατευθεί. Ποιος είπε ότι θα ανακατευθεί? Εσύ τώρα το πες. Είπα ότι θα δώσει τα χρήματα, αυτό δωρεά. 60 εκατομμύρια. 50. 70, 50, 80. Εσύ που το άμαθες αυτό, ποιος το είπε? Πες ότι μου το είπε ένα πουλάκι. Τι πουλάκι, στον Ήπρο σου? Δεν καταλαβαίνω. Έχω υποχρέωση να πω από πού το έμαθα. Θα το καλύψει ο Βαρδινογιάννη. Ποιο το είπε, ο Έσο, πώς το είπε. Θα το καλύψει ο Βαρδινογιάννη. Εσύ να συνεχίσει να λες ότι ο Σαββίδης δεν έχει φράγκο, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, ότι κυκλοφορεί με το ίδιο σακάκι. Και να μου λέει Γρηγόρη από πού το έμαθα. Από πού θέλω το έμαθα. Τελείωσε, πάει. Δεν κατάλαβα. Έχει ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό. Από τον Ηρακλή δεν έχει και τον Παναθηναϊκό. Πώ δεν είχα. Δεν σου είπα ότι θέλω να διαλύσει την ομάδα. Τη διέλυσε. Όχι. Όχι. Μπορεί να πάει γάμα εθνική άνετα τώρα και να παίξει μια χαρά. Αν τον Ιούνιο είχε δώσει όντως με ένα ευρώ τις μετοχές στον οποιοδήποτε, θα είχε γίνει έλεγχο στα οικονομικά. Ποιος θα την έπαιρνε? Αφού... Εγώ. Εγώ θα την έπαιρνε. Και δεν την πάρεις. Εγώ λέω τα χρέη του Ηρακλή εκείνου όπως τον έκανε αυτός αποκλείεται να είναι 5 εκατομμύρια. Τον Ηρακλή με ένα ευρώ. Ναι. Πήγε κάτι να τον πάρει. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν πήγανε? Όχι. Εγώ λέω δεν έδινα ποτέ την ομάδα. Όχι. Εάν πήγα να τον πάρω εγώ τον Ηρακλή και δεν έδινα. Α, τώρα το παραμύθι. Σου λέει, σου δίνω τον Ηρακλή. Παραμύθια λένε κάτι, κάτι αχρία υποκείμενα σαν και σένα. Άκου, κάτι ποταπή τύπη. Ας τον ποτάμο. Οι οποίοι θέλετε το κακό της πιο μεγάλης ομάδας της Ελλάδας. Ναι, θα χάσουμε την Μπαρτσελόνα, θα τη χάσουμε την Θεσσαλονίκη. Άκου εδώ. Σιγά. Σιγά, σιγά την νικοτίνη θα μας κάνει, θα μας πρίξει τα μάτια με την νικοτίνη. Να ψοφήσεις ρε βρωμόσκυλο. Άκου εδώ ρε. Να ψοφήσεις που θέλετε να κλείσει το κανάλι. 27. Όταν είπε ένα ευρώ πουλάω τις μετοχές. Και το πιστεύεις. Μισό λεπτό. Το πιστεύω, ναι.
Πήγε ο Καγιούλης να τις πάρει. Πρώτη ερώτηση. Και εγώ τι είμαι, γραφείο τύπου του Καγιούλη. Εγώ ξέρω λοιπόν ότι δεν πήγε να τις πάρει. Γιατί μόνο Καγιούλης θα διαφορετικά. Κάτσε, στα αυγά σου λίγο. Πήγε κανένας από την οικογένεια του Ηρακλή, αυτός που είναι στο μπάσκετ, είναι σοβαρό παιδί. Πήγε ο Μπιφτέκης, πήγε ο Σαλάμης, πήγε ο Ολλανδός, πήγε ο Μάνος με ένα ευρώ να πάρουν τον Ηρακλή. Πήγαν, ναι. Ποιος πήγε. Πήγαν όλοι. Ένας, πες μου, βγάλε το στον αέρα. Κάνε ρεπορτάζ. Ο φίλος σου που έπαιρνε μισθό στο ποιος, ο Σαρλής που έπαιρνε πήγε. Μισθό. Το πήγε ψάχνε. Να πάρει με ένα ευρώ. Εξαφανίστηκε. Ποιος, με ένα ευρώ τον Ηρακλή. Δεν άφηνε να κάνει. Ναι, πήγαν. Ποιος πήγε. Πήγαν. Κανένας δεν πήγε. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις αυτό και δεν πιστεύεις το εξώφαλμο που παράτησε την ομάδα και διαλύθηκε. Το εξώφαλμο, ρε. Εξώφαλμο. Αφού ξέρατε που ήταν, α πηγαίνατε να τον μπουζουριάζατε, να τον φέρνατε πίσω σηκωτό. Τι άντρες εσείς οι μεγάλοι. Αφού δεν υπάρχει, ένας τι σε κάνω, σοβαρός. Τι σοβαρός. Πει, τι σου λέει ένα ευρώ πουλάω τις μετοχές. Πήγε ο άλλος ο Άγιος Φανούριος να τις πάρει ο Καγιούλης. Ο άλλος ο καπνιστής ο Μπέκα παφ που φτα σιγάρα πήγε με ένα ευρώ την πάρει που κάνει το μάνατζερ. Πήγες εσύ πήγε ο άλλος με ένα ευρώ δεν πήγατε. Σας δούλευε. Ο Μπάμπης λέει. Ο Μπάμπης λέει. Έρχομαι από Ρωσία αύριο. Μπορώ να σε επισκεφτώ στην εκπομπή να σας γνωρίσω από κοντά. Είστε χρόνια η παρέα μου. Άμα είσαι Ρωσίδα θα σε δεχόμαστε. Ρώσο. Να έρθεις ρε. Να έρθεις. Να στείλεις μήνυμα όμως ονομαδεπώνυμο. Γιατί να στείλει ρε κόκκινο. Έχω μια διαδικασία για τους φίλους που έρχονται. Ποια διαδικασία. Έχω μια διαδικασία. Τι διαδικασία έχεις. Μια διαδικασία. Έχουν έρθει πόσοι φίλοι να δουν από κοντά την εκπομπή. Τρεις-τέσσερις που θα σε δίνουν τι, κάναν διαδικασία. Τρεις-τέσσερις. Ναι, του σταμάτησε ο Κλαδάς. Αν δεν ήταν ο Κλαδάς, 3-4 δόντια πιο λίγα θα τα είχες για να έχεις. Μπορείς να πάρεις μικρόφωνο. 6-7 γέφυρες. Γόνδολα θα γίνει το στόμα σου. Γόνδολα. Έχουν έρθει Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, ναι, Τούρκοι ναι. Και Βενεζουάλοι να σε σκοτώσουν. Τι ο Παοξής, ο έχουν έρθει ελικόπτερα να σε αποδράσουν. Ναι. Να σε πάρουν από εδώ να σωθείς και για χαριστία. Δεν λέω για διαδικασία. Εντάξει. Τόσες φορές τους εγκλειτώσαμε. Εντάξει, και αυτό είναι το ευχαριστώ. Μας βγάζεις και κότες από πάνω. Μας βγάζεις και κότες. Δεν είπα ότι είσαι κότα, αλλά τι διαδικασία να θέλει να έρθει ο άνθρωπος. Ρε ας έρθει ρε φίλε. Για αυτό πες. Να με δει, το πόλεμο να με δει. Όχι, και τι έγινε. Γρήγορη, το πεις να έρθει. Υπάρχει μια διαδικασία. Όνομα επίθετο. Ποια διαδικασία. Το δίνω στη γραμματεία. Ναι. Για να ξέρω ότι θα έρθει αυτός. Α. Είναι κακό. Την ασφαλειά σου δηλαδή, σε χτυπήσει. Δεν ασφάλεια ρε φίλε. Ναι. Προνοητικότητα είναι. Ποιος είσαι, ο Λάρι Κίνγκ είσαι. Όχι, ο Μουλάρι Κίνγκ. Ο Λάρι Κίνγκ είσαι εσύ. Τι είσαι εσύ, ρε. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι αν ο Πάο κερδίσει με 2 γκολ διαφορά το Λεβαδιακό. Ναι, του χρόνου. Ας τα διάλα από εδώ, ρε. Όλους τους χορηγούς χώνεσαι ανάποδα. Κοπρόσκυλο. Λοιπόν, αν ο Πάο κερδίσει με 2 γκολ διαφορά τον Λεβαδιακό σήμερα, κάτι πολύ εύκολο. Έχετε 1000 ευρώ έκπτωση σε οποιοδήποτε μοντέλο του Hyundai και τη Kia γιατί η Εσκιάδη Μπαλοδήμος είναι η καλύτερη, είναι η φθηνότερη και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Η προσφορά θα είναι για μία μόνο ημέρα. Για τον Άρη πες. Και για τον Άρη πες. Τηλεφωνήστε για να μάθετε περισσότερα και του λόγου του αληθές στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο από το κέντρο της πόλης είναι 5 λεπτά δρόμος, δεν είναι τώρα που έχει γίνει και ο κόμβος, είναι τίποτα. Λοιπόν, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟ, ορμάμε με τον Άρη. Με 2 γκολ. Γι' αυτό δηλαδή. Με 2 γκολ να κερδίσει ο Άρης. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να συμμετέχω. Ο Άρης και μισό βίντεο να κερδίσει ισχύει. Ο Άρης παίζει αύριο όμως. Το η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Σπουδαίος εδώ γίνεσαι. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σπούδασε στο μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα, μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων. Αναγνωρισμένα πτυχία σε διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, παιδαγωγικά, ψυχολογία, επιστήμες υγείας, πολυτεχνικές και πολιτισμού. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Μαρούση, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη. Μπες στο μητροπολιτικό.edu.gr. Σπουδαίος εδώ γίνεσαι. Back to school, back to work. Mega Outlet. Το μεγάλο. Το φθινοπωρινό μπαζάρ συνεχίζεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις. Στις αποχρώσεις και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Μασούτης.
Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, βοιά ελιά χωρίς κόκαλο, το κιλό μόνο 6,99. Όλες οι ελληνικές πατάτες 20% φθηνότερα. Συσκευασμένα τυροκομικά Δελφή 20% φθηνότερα. Και Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 14,80 με τη MasCard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μην με γράψετε. Δεν γίνεται, κυρία μου. Κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ας παίρνατε την Auto Technique να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technique. Παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technique. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτοι. Τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Αμπριακού. Κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Θέλετε να ντύσετε με εγγύηση ποιότητα στην ομάδα σας, την Ακαδημία, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ? Το Macron Store Θεσσαλονίκης σας δίνει όπως τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, αλλά με τιμές Ελλάδας. Μην χάσετε τη μεγάλη ευκαιρία να ντυθείτε με Macron, τη διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία αθλητικών ειδών που έχει πλέον το official Macron Store στην Αντώνη Τρίτσε 76 στον Εύωσμο. Ηματισμός, αξεσουάρ αλλά και όλα τα προϊόντα που αφορούν την προσωπική σας ένδυση. Τηλεφωνήστε στο 2310-774-199 και κλείστε ραντεβού για παρουσίαση. Macron, επίσημος προμηθευτής αθλητικού εξοπλισμού της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μας ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα ραδιοφωνικό σποτ, αλλά με τον πιο φυσικό τρόπο. Χωρίς τεχνητά, χωρίς μουσική, χωρίς λόγια. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, βλέπεις τη διαφορά. Νέα γενιά αναψυκτικών Lux Plus Light. Αυθεντική γεύση Lux. Χωρίς ζάχαρη, με 60% λιγότερες θερμίδες και μόνο με φυσικά γλυκαντικά. Lux Plus Light. Η φύση χαμογελά. Για να γίνεις πρωταθλητής πρέπει να μάθεις από τους καλύτερους. Ακαδημία Βόλεϊ Γυναικών ΠΑΟΚ από 6 έως 15 ετών, υπό την επίβλεψη του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και καταξιωμένων προπονητριών. Δείξε το ταλέντο σου στην ομάδα που αγαπάς. Έλα στον ΠΑΟΚ. Για τα κορίτσια από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, η προπόνηση θα γίνεται σε γήπεδο στη Δυτική Θεσσαλονίκη με εύκολη πρόσβαση. Ακαδημία Βόλεϊ Γυναικών ΠΑΟΚ. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στα γραφεία του ερασιτέχνη και στο τηλέφωνο 2310-988.000. Ιστοσελίδα www.acpaok.gr. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας στο 2310-90-90-90-955 και ενώ το μήνυμά σου το 54-340 Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό.
Μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας. Εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη, στο 18133. Κανείς δεν τηλεφωνεί που δεν θες να μιλάς για τις ομάδες της πόλης. Ούτε ένας δεν πήρε. Να πω για την ομάδα της πόλης, παίζει με τη Λεβαδιά η μία ομάδα, η άλλη δεν υπάρχει ομάδα. Η άλλη ομάδα, της ομάδα πόλης, δεν υπάρχει. Ο Ηράκλειος που δεν υπάρχει. Η άλλη ομάδα της Καλαμαριάς έκανε ένα πλάνο χθες στη τηλεόραση. Ο πιο μικρός φύλαθρος στην κερκίδα ήταν 68 χρονών. Ήταν 200 άτομα. 300, πόσο ήταν. 200 άτομα ήταν. Τι ηλικία είχαν. Είδες. Εγώ φίλε, πέρσι με τη Δράμα που πήγα. Πού πήγες με τη Δράμα. Στο Απόλλων Πόντου, ναι. Δόξα Δράμα. Ήταν μάνατζερ. Είχε 5.000 κόσμο. Πού είχε. Είχε 5.000. Πού τους είδες 5.000. Στο γήπεδο. 3.000 το πολύ μας. Είχε 5.000 κόσμο στο γήπεδο. Έτσι είναι. Πού ήτανε, 200 δραμηνοί έξω ήτανε. 150 δραμηνοί, ναι, ήταν απ' έξω. Και οι άλλοι ήτανε. 5.000 ήταν. Πού χωράει 5.000. Από το γήπεδο χωράει 7.500. Και τι ήτανε. 5.000. Γεμάτο ήτανε. Πάνε στον κόσμο. Δεν, ένα πήρε. Τι. 40 ψεύτη. Για ένα. 40 ψεύτη. 40 ψεύτη. Καλά. Σε ψάχνουν στην Καλαμαριά. Ξέρεις, έχουν και κάτι κεφάλια να. Μια χαρά είμαι στην Καλαμαριά. Εγώ αγαπητό είμαι. Κοίτα σύμπουδα που περνά. Ναι, ναι. Σε... Κάνει το φίλο σε όλου και από πίσω του ρουφιάνευσε. Πες ένα που ρουφιάνευσε. Ένα. Ποιον δεν ρουφιάνευσε. Ένα που ρουφιάνευσε. Ποιον δεν ρουφιάνευσε. Ένα. Το Μανούσι ρουφιάνευσε. Πότε. Ε? Πού. Πού. Πότε. Όταν σε είπα να κάνει το πρόγραμμα. Ναι. Σου λένε. Τι έγινε αυτό το πρόγραμμα, τι είναι. Όχι, ναι. Έχει κουράσει, ναι. Ένα πράγμα, ένα παραμύθι, το λες 1500 φορές. Ποιον δεν ρουφιάνεψες, χριστιανέ εσύ. Πώς κρίνει την έλευση Πετρόπουλου στη Δόξα. Μεγάλη μεταγραφή. Δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο, θα τον πάρει ο Μαρινάκης, λέω 580. Το Πετρόπουλο θα τον πάρει ο Άρης. Ακούστε το ρεπορτάζ. Ο Άρης ήθελε και τον Αραβίδη. Ο Αραβίδης ήθελε πολλά λεφτά. Και καλά έκανε. Ο Πετρόπουλος ήθελε λίγα. Ήθελε τα μισά μπροστά. Ο Πετρόπουλος. Που χρειάζεται ο Άρης ένα Πετρόπουλο. Κοίτα, τα έδωσε ο Μπύρος, γιατί ο Μπύρος έχει ρευστό. Πάμε, τρεις φίλες γραμμές. Άιντε, ναι. 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 Έλα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να κάνω δύο τρεις παρατηρήσεις. Κάνε τέσσερις. Καταρχήν στο κόκκινο. Το κόκκινο. Να τον αφήνεις να λέει ένα τέταρτο τις διαφημίσεις όλες. Ναι. Γιατί κουράζεται και αυτό δεν κάνει διαφήμιση, κάνει δυσφήμιση. Γιατί δυσφήμιση κάνει. Ναι, δεν γίνεται. Κάθε τρεις και λίγο να βγει ο Πατικανίτης και ο Μπαλουδήμος και να θέλω να πάω, δεν θα πάω από αυτό μόνο να πούμε. Να πάω ψωνίσω, ρε παιδί μου. Γίνεται κουραστικό να πούμε. Με τι ασχολείσαι, φίλε. Άσε με τι ασχολούμαι, δεν έχει σημασία. Γιατί δεν έχει σημασία. Εσύ πώς βγάζεις το ψωμί σου. Ναι, καλά λέει. Τι σε νοιάζει να μας βγάλει το ψωμί μου, ρε παιδί μου. Ρε φίλε, εσύ παίρνεις τηλέφωνο να μου κάνεις παρατήρηση. Εσύ παίρνεις τηλέφωνο να κάνεις. Ακούω την εκπομπή σου. Καταρχήν, πρόσεξε. Εσύ, καταρχήν, κουράζεις. Τα λες μια ώρα. Λες, ξανά λες τα ίδια και τα ίδια. Ο κόκκινο παιδί. Φίλε, με τι ασχολείσαι, ρε φίλε. Με τι ασχολείσαι. Δεν σε νοιάζει με τι ασχολούμαι. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ παίρνεις τηλέφωνο. Να θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις στην εκπομπή σου. Για να κάνεις παρατήρηση. Ως τι θα κάνεις παρατήρηση. Ως ακροατής. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Κάνεις παρατήρηση όμως με κάτι το οποίο δίνει ψωμάκι στο ραδιόφωνο και στους εργαζόμενους. Κάτω, πες και πες από 3 μέχρι 3,5 θα έχουν διαφημίσει για να ξέρουν να κλείνουν το ραδιόφωνο να μην σε ακούνε, παιδί μου. Φίλε, εγώ λέω ότι δεν τα ακούς στο ραδιόφωνο και ότι αυτή τη στιγμή πήρες τηλέφωνο μόνο και μόνο για να μας ζαλίσεις. Τι να σε ζαλίσουμε, εσύ μας ζαλίζεις συνέχεια. Ναι, γιατί ακούς αυτούς τους ζαλίζουν. Σε ενοχλεί, ρε φίλε, ναι. Ταχώνει και το διαφημίζουμε. Πέσε και. Ναι, αλλά στους ακροατές όμως γίνεται κουραστικό, δεν το καταλαβαίνεις. Καλά, για φίλε. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, τόση ώρα δεν είπες τίποτα, γι' αυτό πήρες τηλέφωνο. Στον επόμενο. Εντάξει, μην νευριάζουμε. Πάμε, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, εγώ. Εσύ, ναι. Λοιπόν, μια παρατηρησούλα μόνο. Όχι, πρόσεχε, φίλε. Πρόσεχε τι θα πεις, ναι. Ήταν υπερβολικός. Έτσι. Αλλά και ο κόκκινος μερικές φορές, ας πούμε, κλείνει κόσμο έτσι για πλάκα και αρχίζει και τσιρίζει λίγο ηρεμία. Σε ηλικία τέτοια που είναι το άνθρωπο, θα πούμε. Θα πάθει για τίποτα να πούμε. Εντάξει, ναι. Όχι τίποτα άλλο και θα χάσει το τέρι σου. Το τέρι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ ας πούμε ήθελα να του πω κάτι πριν κάποιες μέρες να σας πω. Εγώ είδα από κοντά τον Ελ Καντούρι. Ναι. Εντάξει. Άλλο να τα βλέπεις στις εφημερίδες, τον πήρανε για 8 εξάρι, γιατί τον πήρανε, ρε. Ναι. Για 8-10 τον πήρανε. Για 8, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός. Εγώ θα μιλήσω αντικειμενικά. Ο άνθρωπος αυτός είναι 2 μέτρα, όπως τον είδα στο γήπεδο, ναι, έτσι. Ναι, ναι.
150 κιλά, δεν μπορεί να στρίψει. Λοιπόν, ήθελα να ξέρω, δηλαδή, ποιος τον, τι κοροϊδηλίκη πέφτει από τις εφημερίδες και από αυτά. Δηλαδή, εγώ όταν τα είχα διαβάσει και πήγα να τον δω στη Ριζούπολη. Λοιπόν, και εκεί τον είδω. Άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να στρίψει αντικειμενικά. Δεν φίλε, είναι. Αν δεν περάσουν πέντε παιχνίδια. Αυτό είναι. Τι πέντε παιχνίδια, άκουσε με λίγο, πρόσεξε να δεις για να κρίνεις αυτό που σου λέω. Αντικειμενικά 100% μιλώντας. Μιλάω για σωματοδομή. Όσα παιχνίδια και να αλλάξει. Ο σωματότυπος ενός. Δεν μου λες, ο Αίλτον. Που έπαιζε στη Σάλκη. Τι συγκρίνεις τώρα, ρε, σε... Το φαινόμενο. Τι συγκρίνεις τώρα, τον γιατί Αίλτον, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλό σωματότυπο και είναι παραδόροι. Ο άνθρωπος αυτός σου λέει ότι δεν μπορούσε να στρίψει αντικειμενικά. Θα φανεί, ρε φίλε, μπορεί να έχεις δίκιο. Εγώ δεν λέω, ότι είσαι λάθος. Μην προτρέχεις. Ναι, όχι, δεν σου είπα τίποτα. Μου λες, δεδομένου ότι. Κάτσε, εγώ επειδή δεν έχω εικόνα από τον άνθρωπο, θέλω να τον δω. Για τον είδε, μωρέ. Με ένα παιχνίδι δεν τελειώνει για αυτό. Μισό λεπτό, να πούμε κάτι έτσι, θα είσαι και σοβαρά και αντρίκια. Πήγαινε να τον δει, εφόσον είσαι και στη Θεσσαλονίκη, και βγες και πες αν έχω άδικο ή όχι. Σε πέντε παιχνίδια θα σου πω τη γνώμη μου, φίλε. Όχι, εγώ δεν σου λέω αν ξέρει μπάλα ή δεν ξέρει. Πρόσεξε να δει. Άλλο αυτό που ξέρει μπάλα. Μισό λεπτό. Ή αν είναι ντεφορμέ ή αν δεν είναι. Εγώ σου λέω άλλο. Δεν έχω ξαναδεί. Αυτό ξέρει ποιο μου θύμισε, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να σου πω. Και με ρώταγε ποιε είναι οι θύρε και τα λοιπά και ποιε είναι οι δρόμοι έξω από το Ριζούπολη, α πούμε, που είναι πάρκο. Λοιπόν, ο άνθρωπο αυτό μου θύμισε τον Μπίσκαν. Για να το τελειώνουμε. Τον θυμάσαι τον Μπίσκαν. Το θυμάμαι, φίλε. Λοιπόν, όταν είδαμε αυτόν, ήμουνα με ένα φίλο εδώ να πούμε Παουγκτζή στη Ριζούπολη και τα λέγαμε. Θυμηθήκαμε τον Μπίσκαν. Λοιπόν, ίδιο παλτό, άνθρωπο που είναι 2 μέτρα, 150 κιλά. Και δεν μπορεί να στρίψει, δεν μπορεί να λες ρε φίλε ότι είναι δεκάρι και ότι θα πετάει φωτιές. Δεν παίζει. Αυτό ήθελα να πω, να μην καθυστερώ. Έφυγες, επόμενη γραμμή. Οκ, okay, πάμε. Έλα. Χαιρετώ τα Αλάνια. Καλώς ήταν. Τι κάνουμε ρε Κωστάκη. Μια χαρά, εσύ τι κάνεις. Όλα καλά. Μου λες ρε φίλε, με Βερίνια δεν είναι άλλος ΠΑΟΚ. Όχι. Γιατί όχι. Χθες δεν ήταν άλλος ΠΑΟΚ. Στο άλλο μας μπορεί να είναι. 15 λεπτά ρε, μπήκε το παλικάρι. Και τι έκανε άτομα, ρε φίλε 15 λεπτά το παλικάρι. Μπήκε μέσα στην περιοχή το παλικάρι. Σε μια σέντρα πήγε να πηδήξει, όντως πάτησε περιοχή, χώνεται, μ' αρέσει. Μπράβο. Στο ενασμένα το θέλω το Βιερίνια και να εκτελεί. Τέτοια μάτσα μου πάρει. Πρωτάθλημα θέλω. Ναι, τριπλαδόρος. Τον περιμένουμε. Τριπλαδόρος, μπουκαδόρος, ανακατοσούρας, εκτελεστής. Να του πούμε για σαν του μάγκα. Δεν μου λες το πρώτο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι πανέτοιμος. Δεν το ξέρω. Σίγουρα μπορεί να είναι καλύτερος. Πάντως να είναι τόσο χάλια όσο είναι τώρα αποκλείεται. Είναι πολύ χάλια. Έτσι μπράβο. Λευτέρη, κλείσε λίγο γιατί έχω κάτι σοβαρό. Τι έπαθες. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, μόλις μέσα ο Γιάννης είναι κορυφή του, οπότε ισχύει. Ποιος Γιάννης. Ο αδερφός μου. Τι, ναι. Για τη μικρή Νεφέλη. Λοιπόν, οπότε διαβάζω δύο λεπτά γιατί είναι σημαντικό. Η Νεφέλη διαγνώστηκε τον Ιούλιο με εκτεταμένο σάρκωμα στη διάφυση της δεξιάς κνήμης και κάνει χημειοθεραπεία στο ΚΕΤ του νοσοκομείου Αγία Σοφία. Σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο, χρήζει ριζικής χειρουργικής αφαίρεσης του όγκου που πρέπει να χειρουργηθεί την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Τώρα δηλαδή. Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με την κρίση των θεραπώντων ιατρών, έχει προγραμματιστεί η μετάβαση της σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού. Και βέβαια, εδώ τι να κάνει. Με αποδεδειγμένη εμπειρία στο Ριτσόλι. Οπτεπέντικο Ινστιτούτο στην Πολόνια της Ιταλίας. Είναι άκρος επίγον για την επιβίωση της κόρης μου να τηρηθούν τα χρονικά όρια του θεραπευτικού πρωτοκόλου για να χειρουργηθεί στο ανωτέρω εξειδικευμένο κέντρο, το οποίο καθυστεράποντες θα προδώσει την βέλτιστη επιστημονικά διαθέσιμη χειρουργική αντιμετώπιση που απαιτείται στο πρόβλημα υγείας της. Για το λόγο αυτό, παρακαλώ όλους να βοηθήσουν την έγκαιρη συγκέντρωση των χρημάτων που απαιτούνται για να μπορέσουμε να είμαστε στο ανωτέρω κέντρο την προγραμματισμένη ημερομηνία στις 27/9. Ωραία. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε ολόψυχα εκ των Πορτέων όσους βοηθάτε για την Βενετία Κρόμπα, η μητέρα της μικρής. Σημειώνεται ότι έχει ανοίξει η σελίδα στο Facebook το όνομα της Λεφέλης. Ο λογαριασμός του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα παραμείνει ενεργός μέχρι τη Δευτέρα 2. Με τρομάζει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μα λέει του Ιατρικού Συλλόγου, κάτσε ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ο Ιατρικός Συλλόγος μπαίνει. Κάνε έρευνα να δεις, μην φάει η τράπεζα τα λεφτά. Όνομα και... δικαιούχου Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών. Να, εντάξει. Κάτσε. Δηλαδή οι άνθρωποι το δουλέψουν σωστά. Λοιπόν. Γιατί θυμάσαι ένα παιδάκι πως χάθηκε. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Τώρα όμως μπαίνει μπροστά ο Ιατρικός Σύλλογος. Δεν μπορεί να το κάνει. Εντάξει, πάω πάσο, μακάρι. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 182 κάθετος. Πέτα, ναι. 54-501-606. Επαναλαμβάνω. Σιγά-σιγά. 182
κάθετος 54501606. IBAN GR6801 GR6801 1018 20000 18 25 45 01 606. Τώρα ρε κόκκινα, είναι στα μάξι. Λοιπόν, τι να προλάβει να σημειώσει από αυτά που είπες. Θα ακούσει την εκπομπή σε επανάληψη. Να δημοσιεύσει στο Facebook του Μετρόπολης το αυτό. Υπάρχει ναι. Η σελίδα για τη μικρή Νεφέλη στο διαδίκτυο. Οπότε μπορείτε να βρείτε από εκεί. Για να μην κουράζουμε τους φίλους. Στην Ελλάδα η μικρή Νεφέλη δεν γλιτώνει με τίποτα άμα μείνει εδώ. Σε αυτό το βρωμότοπο εδώ πέρα. Ναι. Δεν ξέρεις ποιος μπορεί να γλιτώσει και πού μπορεί να γλιτώσει. Ξέρω, άμα βρεθούν λεφτά. Ό,τι και αν, ναι. Αν μπορούμε να κάνουμε. Πόσα λεφτά ρε θέλει. Πόσα λεφτά θέλει. Δεν ξέρω νούμερα. Μάθε ρε. Θα μάθω. Κι άμα δεν βρούνε τα λεφτά, να πάμε να κάνουμε ένα σόου στο θέατρο, να έρθουν να δουν ένα σόου ωραίο. Συγχωρείτε να πάρει λεφτά. Δεν πάρω φράγκο για το παιδάκι, καθήκη. Χριστιανό, το κάνεις, Χριστιανό το, Ρουφιάνε. Ούτε Χριστιανό Ρουφιάνε. Φράγκο, ότι δεν θέλω τίποτα. Χριστιανό Ρουφιάνε. Πασοκόψηκε. Κοίταξε, είναι τον καλό άνθρωπο δε. Για παιδάκι, άμα είναι. Ναι, άμα ήταν κάνα 50-60 χρονών, κάνα πασοξή, θα τον πάνταγα μετά μάξι. Παιδάκι, ρε. Πλάκα κάνει. Σοβαρά μιλά. Κοριτσάκι κιόλα. Τρελό, ρε. Πάμε, ρε, στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο, ρε. Κάθαρμα. Ναι. Κάθαρμα πασοκικό. Γουρουνομούρι. Αντρεφασίστη. Λέγε, φίλε, ναι. Να μιλήσουμε. Όχι, ρε, φίλε. Να μιλήσει. Θέλω το Ραπτόπουλο όμως. Εδώ είμαι, φίλε. Θα το φάρτε εδώ ή να σου τυλίξω για το σπίτι. Λοιπόν, λοιπόν Ραπτόπουλε, θα μου πει πρώτα απ' όλα σήμερα τι θα κάνω πάω. Θα κερδίσει με ένα μηδέν. Τώρα να σου πω και ένα άλλο. Εφόσον ρε, είσαι τόσο καλό παιδί που ξέρω εγώ, σε ξέρω από πιτσιρίκο, γιατί λες καμιά φορά πόσο χρόνο ένα άλλο 75, τον άλλο μήνα θα πεθάνει. Ή γιατί, ψέματα λέω. Γιατί εγώ είμαι 82 χρονών, σε ένα μήνα θα πεθάνω. Κοντά είσαι κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ, ρε! Τι ευχαριστείς, το Θεό να ευχαριστείς που έφτασες 82. Εγώ, αν φτάσω 82, θα με πανηγυρίζω έξω από την Ελλάδα. Τι είναι, θα φτάσεις, βρε! Σιγά μην φτάσω. Εσύ αυτό που έχεις, την ψυχή που έχεις. 67, 64, να σου το πω εγώ το έργο. 66. Πόσο? 62, 64. Γιατί ρε, μπαμπά σου που 70 δεν πέθανε και. 75, τι. Δεν κάπνιζε, δεν έπινε, αθλιότανε, πέθανε 75. Και ο άλλος που καπνίζει και πήρε πάει 80. Άσε με καημένε, δεν έχω πολύ ζωή επάνω μου. Σε παραμίλες τέτοια πράγματα. Και με στεναχωράς. Γιατί αν ψοφήσεις θα στεναχωρηθείς. Ναι, θα στεναχωρηθείς. Βεβαίως θα στεναχωρηθώ, γιατί. Έχει κανένα δύο. Ας μην το ξέρω φασικά να πούμε. και σένα κόβινε και εσύ είσαι καλό παιδί να πούμε. Γι' αυτό τα λέγε, δεν μας κλείσε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ που κλείνει το 12 η ώρα. Ναι. Πάντως, έχω σάσος στο πάντως για 82 χρονών και ρατά το οξυγόνο σου είναι ασύλληπτο. Μ' αρέσει. Είμαι λεβεντιά. Είσαι λεβέντης. Λεβέντης. Τώρα που στο... Θα έρθω μια μέρα να σας γνωρίσω. Να προλάβετε. Κάνε νέα ευχέλαιο τώρα που σου είπα ότι είσαι λεβεντιά. Δεν σε βλέπω καλά με τη γρουσουζιά που έχει πάνω. Όχι, ρε. Ρε αυτό που λέω, γιατί δεν με βλέπεις καλά, ρε. Εγώ σε βλέπω μια χαρά. Αυτό τα λέει καλά λόγια να φοβάσαι. Πάνε να κάνεις ευχέλαιο. Θα έρθω μια μέρα να σας γνωρίσω. Φύγε. Yeah. Φιλιά, να είσαι καλά. Ένα 5.000. Και εμένα, ένας μου λέει 25. Ο Μάκης από το Καψίζιο μου στέλνει μήνυμα. Θέλει η μικρή Νεφέλη. Δεν είναι μεγάλο το ποσό να μαζέψουμε τα κατάκα να πούμε. Εντάξει, από 2 ευρώ να βάλω. Από το ίδιο που το κατακλέψαν εδώ οι Μουσάκη. Από 2 ευρώ να βάλω. Ναι. Ορίστε. Ναι, κύριε. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Είμαι ο Ανδρέας ο Μαέστρος. Τι κάνει ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Χιλικτήδης, ήθελα να βάλω. Είχε ταλαιμάτο εχθές. Θα βγει σήμερα. Ανέβασε πυρετό. Ναι. Θα βγει σήμερα. Θα έρθει. Τι... Λογικά θα έρθει. Και ο Μπανιώτης ανέβασε πυρετό. Ξέρνει μία ίωση τώρα με τα λαιμά, χρατσουνά τα λαιμά. Εντάξει, εγώ παίρνω και τηλέφωνο και δεν μπορώ να το βγάλω. Όταν λες μαέστρο, καλέ μου άνθρωπε, για πες μας. Πρώην Μπουζουξή. Μεγάλος είναι, δεν ακούσε 75 χρόνια. Είσαι τα 72, τα πιασες. 85. Ζάχαρη με μέλι. Ζάχαρη με μέλι. Α, εσύ ζουν στα καλά μπουζούκια ήσουν. Ναι. Με το πιάτο να πηγαίνει σύννεφο. Καλά. Και όλους τους σερβιτόρους με μπεμβέ. Εντάξει. Ωραία χρόνια. Γεια. Ναι. Να είσαι καιρός. Το βράδυ μάλλον ο Γιάννης θα είναι εδώ. Υγεία να έχει και υγεία να... θα έχει. Εντάξει, τώρα το γρατζούνισμα, το λαιμό και αυτά είναι εκνευριστικές αρρώστιες, ιώσεις είναι αυτές. Το πιο εκνευριστικό είναι να έχει 40 βαθμούς και να έχει πυρετό. Ναι. Να καίει ο ήλιος και σου να ψήνει. Ενώ αν έχει 10 βαθμούς και έχει πυρετό είναι ευχάριστο, ας πούμε. Ναι. Λέω είναι πιο εκνευριστικό. Πιο εκνευριστικό, εννοώντας. Ναι. Καλημέρα, ναι. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Κόκκινε. Εδώ είναι. Ο
να δεις ο Ραπτόπουλος πως έχει, κάνει γυμναστική, παίρνει και το ταπεράκι μαζί. Ναι. Εσύ, τα βάλεις στο ψυγείο, τα γυμνιστά. Πολλά ξέρεις εσύ. Εσύ πολλά ξέρεις, σερσερί. Σας έσπασε τη μύτη. Αμέσως. Εσύ τα έδωσες τώρα τα γεμιστά. Όχι, εγώ τον έκυψα από το φόρο στην πόρτα, όταν έμπαινε. Και δεν τα ψήρισες. Όχι ρε, πού να τα ψήρισω, να πούνε θερίο ρε. Θερίο. Θερίο είναι. Ακού θερίο. Φοβήθηκες με αυτό, να. Όχι, το σικιωρετά. Πανάθεμάσαι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ναι, για χαρά. Τα φαγές, ναι. Τα κατασπάραξα. Ναι. Τα γαργάλισα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Χαίρετε. Τα γαλλικά και πιάνω αυτό, παιδί, ναι. Μάλιστα. Ορίστε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τα είπαμε και χθες. Σε πήρα και χθες το βράδυ, ο Μανιάτης είμαι πάλι. Γεια σου, Μανιάτη. Τι έγινε, καλά είμαστε. Καλά, ο Γιάννης. Ναι, ναι. Κόκκινε, έχουμε πρόβλημα, φίλε. Αυτό που λέω για τον Παναθηναϊκό το βλέπω πολύ δύσκολο. Αυτό που βλέπεις. Για τον Παναθηναϊκό το βλέπω πολύ δύσκολο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να γκρεμίζεται. Τώρα που το είπε το Βαρδινογιάννη, δεν βλέπω να ζει πολύ. Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο βλέπω. Δεν ξέρω. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Από τράκιδε και τέτοια, εμεί την πατήσαμε εδώ πέρα. Τράκι. Κλαίμε. Ναι. Κλαίμε εδώ πέρα. Κλαίνε όλοι μαύρο δάκρυ. Η γάμα εθνική με τράκι. Δύσκολα, δύσκολα. Αυτό θα το παίξει και ο εθνοσωτήρα και δεν θα κάνει τίποτα. Έτσι πάντα έτσι έκανε τον ερασιτέχνη, πάντα λόγια. Μετά, α, πολύ παραδυναϊκή δηλαδή. Ότι ο Τράγκη είναι λογάς. Ρε Μανιάτη, συγγνώμη. Λες δηλαδή, περίμενε. Καταρχήν, άλλο για τον Γιανακόπουλο και άλλο για τον... Λες ξαφνικά να ξημέρωσα μια μέρα και να λέω ότι ξέρεις οι Γιανακόπουλοι θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό. Όχι, όχι, μπορεί να το έχεις ακούσει, αλλά δεν θα γίνει. Δεν το άκουσα, φίλε. Εντάξει, εγώ σου είπα ποια είναι η γνώμη μου, τώρα μπορεί να βοηθήσει. Άλλο η γνώμη σου, αυτή είναι μια είδηση που σου δίνω. Το καταλαβαίνω πώς το λες, μα και εγώ σου δίνω μια άλλη είδηση ότι δεν είναι. Όχι, ρε φίλε, διαφορετικά πράγματα είναι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Η δουλειά μας είναι να δίνουμε ειδήσεις, δεν να λέμε μπουρδες. Εντάξει, θα δείξω χρόνος, εγώ σου είπα. Σου λέω. Μάλλον να είναι έτσι, γιατί είναι κρίμα έτσι να χάθει μια μεγάλη ελληνική ομάδα. Γιατί είναι κρίμα, ρε φίλε, εταιρεία είναι. Κρίμα είναι για το όνομα του Παναθηναϊκού, για την ιστορία του. Ο Ηρακλής είναι κρίμα, κόσμο. Δηλαδή για τον Ηρακλή δεν είναι κρίμα, για τον Παναθηναϊκό. Για τον Άρη δεν είναι κρίμα. Όχι, κατακλέψαν το σωματείο. Απλά ξέρεις, όλοι το θυμούνται όταν πάει στον πισινό τους. Κατάλαβες τι γίνεται. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αλλού. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι συνεχίζονται αυτές τις ιστορίες και γίνονται. Δηλαδή τώρα πρόσεχε. Εγώ λέω ότι βγαίνω ψεύτης εγώ. Ο Αλαφούζος θα είναι μια χαρά και ο Παναθηναϊκός θα είναι διαλυμένος. Επιτρέπεται αυτό? Όχι, δεν επιτρέπεται. Κι όμως, αλλά στην Ελλάδα ζούμε. Ρε φίλε, εδώ ο Παθανασάκης είναι μια χαρά. Δεν θα είναι ο Αλαφούζος. Στην Ελλάδα ζούμε. Μέχρι πότε θα το λέμε αυτό, ρε φίλε? Μέχρι να ψοφήσετε. Μέχρι πότε θα το λέμε? Μάλλον έτσι, μέχρι να ψοφήσουμε. Αυτό θα λέμε. Τι να πούμε, ψέματα είναι. Δεν υπάρχει ψέμα. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Μάκης Ηρακλειδέας από Καψής. Αν ο Ηρακλής παίξει στη Γάμα Εθνική, ο Παλαιοδήμος δίνει 1000 ευρώ έκπτωση στο Hyundai. Αν παίξει στη Γάμα Ραστεχνική, δίνει 1500. Τι ισχύει τελικά, πες στον Κόκκινο να κάνει ρεπορτάζ. Κόκκινε, σε αγαπάμε αληθινά. Ραπ, να σε ρωτήσω για τελευταίο. Με το χωρικό, μην παίζει. Γιατί, διαφήμιση κάνουμε. Λέγε. Μην παίζει με το χωρικό. Δεν παίζω, ρε, ξέρω τι κάνω. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, όχι ακριβώς να σε ρωτήσω, απλά να σου πω κάτι. Εμένα δεν με πειράζει να χάσει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, ποιος θα το πάρει. Αλλά θα γελάσω πάρα πολύ αν το χάσει ο ΠΑΟΚ και το πάρει ΑΕΚ. Αυτό θα είναι γέλιο μεγάλο, ναι. Να έχει συνοτή 4 εκατομμύρια. Εσύ, σαν Ολυμπιακός, τι θέλεις? Εγώ, σαν Ολυμπιακός, να σου πω την αλήθεια, να το πάρω καλύτερος. Δεν έχω πρόβλημα. Άσε τον πρόλογο. Γιατί εγώ λέω ότι Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχετε άριστες σχέσεις. Όχι, όχι, όχι. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Φύγε. Λοιπόν, χαρίζει μια κοπέλα στη γειτονιά του Κωστή Ραπτόπουλου ένα Jack Russell σκυλί της μάσκας. Καθαρό αιμο 9 μηνών. Λοιπόν, 100 ευρώ θέλει για τα. Πώς τα λένε? Για τα εμβόλια και τους γιατρούς μέχρι και τώρα. Και τους γιατρούς μέχρι τώρα. Δεν πολύ θέλει. Καλό. Της έχει κοστίσει κάποια χρήματα. Της έχει κοστίσει 100 ευρώ. Δύο σκυλάκια έχει, δεν θέλει να πετάξει τώρα στον δρόμο, θα το χαρίσει. Ήδη ένας φίλος μας πήρε τηλέφωνο. Κάτσε να του στείλω και τα χαιρετίσματά μου, θα τον πάρω εγώ μετά την εκπομπή. Ο Τάσος ο Καπινάς, το σκυλάκι θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο να συνεννοηθούμε. Τάσο, θα σε πάρω μετά τις 4. Επόμενη γραμμή, ναι. Και όποιος θέλει ακόμα. Αν δεν το βρει ο Τάσος και δεν τα βρει με την κοπέλα, να βρεθεί κάποιος άλλος. Καλό σκυλάκι, πολύ καλό. Έλα, φίλε. Γιατί ναι. Να περιμένω εδώ τον Πάο, κλαίει το απόγευμα, αφού πάλι θα σέρω να δεν ξέρω, θα δω και θα βρίζω από τώρα. Δε στη βιβέρα στο δεξί, ρε φίλε, τι να σε κάνω. Ο Ελκαντουρί είναι 87-82 κιλά και ρώτησε το Μετρωτό αν υπάρχει πιο τεχνίτη αυτή τη στιγμή στον Πάο. Ο Μπίσεσβαρ. Έλεος, ο παπαγαλάκια. Ο Μπίσεσβαρ. Άκου 2 μέτρα 150 ναι, παιδιά. Την τέχνη του Μπίσεσβαρ δεν την έχει. Άστε το παραμύθι τώρα. Άστε το παραμύθι τώρα. Άιτε, πάμε επόμενη γραμμή.
Ένα λεπτό όμως. Αφού θες γραμμή, ένα λεπτό. Εντάξει, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Κλείσε το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κλείσε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Γεια σας, παιδιά. Καταρχάς, λίγο για το. Να μιλήσουμε λίγο για το μάτς του Άρη. Ράπ, πώς θα βλέπεις το μάτς, Άρη, πάνε κι άλλες. Ούτε ασχολούμαι. Ούτε ασχολείς. Αν είναι πρωτάθλημα, να ασχοληθώ γιατί παίζει άνοδος. Κύπελο, έχεις να πάρεις κύπελο 80 χρόνια. Τι να το κάνεις στο κύπελο. Παράτα το. Έχω πάρει δύο τελικούς όμως. Τι, τέσσερις πήγες. Γκολ δεν φώναξες. Φόρεξε γκολ. Γιατί ρε φίλε, δεν είμαι πάω ρε φίλε να βάζω γκολ με offside. Με βάζουν γκολ με offside. Και βάλε, τι να σε κάνω εγώ, τι. Ωραία. Τώρα μην με κάνεις δηλαδή να πάρω το μέρος του. Δηλαδή θα σε χαλούσει να φωνάξεις γκολ offside. Έστω και offside. Εμένα. Ναι. Και εσύ. Μπέσα. 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 Σου δώσω μια απάντηση. Λοιπόν, δεν θα με χαλούσε να τα σηκώσω κύπελο, αλλά θα με χαλούσε. Σε συζητήσεις μεταξύ φίλων να μου λένε ρε φίλε το πήρες με offside το. Βρε πάρ το έστω και έτσι. Δεν θα το ευχαριστιόμουν ρε φίλε. Κατάλαβες. Απίση, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε παλικαρίσια το κύπελο στο βόλεϊ μέσα στο Καραϊσκάκι και μέσα στο Ολυμπιακό. Έφαγε ξύλο να το σήκωσε. Το πήρε αντρίκια. Κατάλαβες. Εγώ έτσι ήθελα να το κάνω. Το έκανε ο Ηρακλής τόσα χρόνια, το έκανε και ο ΠΑΟΚ. Μια φορά και τι έγινε. Αυτό εννοώ. Τώρα, αυτό που λέει για το σκυλάκι ενδιαφέρομαι, να αφήσω τη στοιχεία μου στη γραμματεία. Ναι, εδώ δεν μπορώ. Περίμενε. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 25. Δουλεύεις? Δουλεύω. Ωραία. Ας τα στοιχεία στη γραμματεία. Ότι θα πάρει συνέντευξη και από τον άνθρωπο που θέλει να πάρει το σκύλο. Γιατί θα το πάρει το σκύλο? Μα την Παναγία ρε φίλε, δεν το περίμενα. Έχεις σκύλο φίλε? Όχι. Είχες ποτέ? Είχα. Είχες. Πρόσφατα το έχασε το σκύλι ή έφυγε τέλος πάντων? Όταν έχει πρόσφατα. Το τελευταίο χρόνο? Όχι, όχι, έχει αρκετά χρόνια. Και πώς τώρα το ερέθισμα να πάρει σκυλί πάλι? Το άκουσα, δεν θέλει. Δεν θέλω να πάω σκυλάκι. Μένω μόνο και θέλω να πάω σκυλάκι. Εντάξει, εντάξει, έγινε. Μάλιστα. Okay. Yeah. Τα λέμε. Τα λέμε. Λοιπόν, για χρώματα με πολύ υψηλή καλλυπτικότητα, με την καλύτερη, την υψηλότερη αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλασ 1. Vitex Class 1, ναι. Class 1 είναι μία λέξη. Class 1. Vitex Class 6. Λοιπόν, τα καλύτερα χρώματα της αγοράς, όπου υπάρχουν φυσικά στα πιο ενημερωμένα καταστήματα, όπου υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση, στα καταστήματα Κοσμάγλου και πιο συγκεκριμένο στο νέο κατάστημα στον Εύωσμο, Ιθάκης 62, με Αντώνη Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με το τελευταίο κομμάτι των ακροατών. Η ώρα είναι 3:30. Ώρα για ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Ο σεβασμός στις ελπίδες της νεολαίας είναι υποχρέωση όλων μας. Το ICBS Business College, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Winchester της Αγγλίας, δημιουργούν και εξελίσσουν managers στην Ευρώπη. Τα τρία campus σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και οι καινοτομικές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζουν το ICBS ως κορυφαίο business college στην Ελλάδα. Τα πτυχία Bachelors και Masters είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων και οι κάτοχοί τους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας.
Το Mediterranean Cosmos γιορτάζει την επιστροφή στα Θρανία με τα αγαπημένα μας τουβλάκια Lego. Για πρώτη φορά χτίζουμε την πόλη του Ninjago. Γεμίζουμε με σχήματα και λέξεις το Graffiti Cube. Εξερευνούμε τη Lego City. Διασκεδάζουμε με τις Lego Friends. Και ταξιδεύουμε στον απίθανο κόσμο των Lego Star Wars. Καθημερινές και Σάββατα έως τις 23 Σεπτεμβρίου. Back to school με τη Lego. Μόνο στο Mediterranean Cosmos. Ναι, 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 παιδιά. Καλοκαιρινό tour στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα, το φιλαράκι μου ο Σοκοβατόμουρο και... Παιδιά, μπάστα με τα φλάς, λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, βουρ για tour στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένα. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα πουκαμισάτσι. Ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε, αγόρι μου, εσείς οι κοκαλιάρες για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop Στεφάν's Extra Extra Large.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Πω πω μια Mercedes. Πω πω κι άλλη Mercedes. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στο Regency Casino? Χαρίζουμε αυτοκίνητα. Μπες στις κληρώσεις του Σεπτεμβρίου και κέρδισε ένα αυτοκίνητο Smart Fortwo την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και μια Mercedes A-Class 180 το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Δεκαήμερο Flash Sales στην Πορσελάνα. 20 με 30 Σεπτεμβρίου ανάβουν τα Flash σε αμέτρητα προϊόντα. Flash Sales και ήδη χαμηλές τιμές πέφτουν κι άλλο. Με δωρεάν μεταφορά και έως 12 άτοκες δόσεις. Flash Sales Πορσελάνα. Ενημερωθείτε στο ανανεωμένο porcelana.gr. Στον δικό σου καφέ βλέπεις το μέλλον? Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 10 εξάμηνες υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα Φορόλ, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα Φορόλ με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. Φορόλ Coffees, Φορόλ Dreams. Έλεος πια από χθες μέσα έξω μπουμ μπουμ. Tool Plus, μαντέμ, τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus, βιομηχανικά εργαλεία, ηλεκτρικά, μπαταρίας, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley, Tool Plus, Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus, γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πως πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πως θα γυρίσετε. Πως? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Οδηγήστε με ασφάλεια αυτούς που αγαπάτε. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 751 241. Τώρα, έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στην AutoSave μόνο 40 ευρώ. Πουθενά φθηνότερα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, στην περιοχή σου Ρωτής περιφέρονται δύο σκυλάκια. Όποιος θέλει να πάει να τα πάρει, να πάρει τηλέφωνο τη γραμματεία, να συνεννοηθεί εκεί πέρα και είναι στο εργοστάσιο του Σαββίδη απ' έξω είναι. Γυρίζουν γύρω-γύρω, ποιος ξέρει. Μάθαν φαίνεται ότι ο Σαββίδης χαρίζει λεφτά δεξιά και αριστερά. Τον δαγκώνουνε και πήγαν και αυτά τα σκυλάκια να δαγκώσουν τον Σαββίδη. Δεν τον βρήκανε και γυρίζουν στη Σουρωτή γύρω-γύρω. Πάρτε τηλέφωνο εκεί στη γραμματεία, στην Γουλιώνη, πώς τη λένε την φίλη μας. Λίλα. Λίλα.
Τι Λίλα, Βασιλική. Λίλα. Τι έτσι θέλει να τη πει. Λίλα, Βασιλική. Λίλα. Άκου Λίλα. Από πού είναι, από το Μόντρεαλ. Λίλα. Τέλος πάντων. Αυτό. Πάμε. Λοιπόν, ναι. Πριν πάμε στις γραμμές, τα τρία εντάρια είναι ελεύθερα. Μόνο δύο φίλοι έχουν τηλεφωνήσει. Εντάξει, να πω ότι εφόσον ο ΠΑΟ κερδίσει με δύο γκολ διαφορά το Λεβαδιακό, ναι, έχετε 1000 ευρώ έκπτωση στην Kia Hyundai Εσκιάδης Παροδήμος σε οποιοδήποτε μοντέλο Kia ή Hyundai μόνο για αύριο. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 για να μάθετε ότι όντως μιλάμε για την κορυφαία εταιρεία και για τις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα δυναμώσει τρομακτικά σε σημείο δηλαδή που να τρυπάει το 3-5-2 της ΑΕΚ. Ρωτάει ο Τάσος από την Τραπετσόνα. Κοίταξε. Θα κριθούν οι δύο ομάδες. Κοίτα. Η ΑΕΚ παρουσιάζει ήδη μεστομένο πρόσωπο. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει πολύ κακό αγωνιστικό πρόσωπο. Θα βελτιωθεί. Το πόσο εξαρτάται από τον ίδιο. Όταν θα το δούμε να βελτιώνεται, θα μπορούμε να μιλήσουμε τεκμηριωμένα. Για την ώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Το ότι με αυτό το χάλια πρόσωπο είναι μόνο δύο βαθμούς από την ΑΕΚ είναι πλεονέκτημα για αυτόν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πόσους βαθμούς ήθελες να είναι αυτό το χάλι δηλαδή από την ΑΕΚ σε τέσσερα μάτς? Πού να πάει δηλαδή η ΑΕΚ? Τι είναι, Φεράρι? Πάνε στον κόσμο. Πες στους Αργιανούς για το Σπάθα, δεν τον πανηγύρισαν τον goal offside. Το goal offside τους πείραξε. Ποιο goal offside ήταν με το Σπάθα? Γκολάρες κανονικές ήταν. Δεν ξέρω ποιο λέει. Τι Σπάθα? Άμα ήθελε και ο Ζαγοράκης. Κόκκινε λέει, γιατί όταν παίρνουν καβράκια να... από Αθήνα και λένε βλακίες δεν του διορθώνει. Τέλμα Ντούρο 86-86, πώς είναι χοντρός? Γιατί να πατάτε και ο πάντα ο Παλακρός σου κλείφει? Γιατί δεν τους λέτε για τα πραγματικά παλτά που πήραν και ο ΠΑΟΚ όντως έχει καλύτερο υλικό και κάποια στιγμή όλα αυτά? Δεν τους είπαμε πάρα για τα παλτά τους Ολυμπιακούς, ρε φίλε, τόσες μέρες. Τώρα δεν ακούς μάλλον. Δεν ακούς, θα πούμε. Τι θες να κάνουμε, τους βρίζουμε? Δηλαδή πρέπει τον κάθε ένα που τηλεφώνει τον δίνουμε, να τον βρίζουμε ξανά μανά ότι έχουμε πει 100 φορές. Πάμε στον κόσμο. Λοιπόν, πέντε γραμμές, μία ελεύθερη, μιλήστε. Παρακαλώ. Πάτε, μιλήστε, ναι. Ορίστε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Ναι, κύριε. Άκου. Ναι. Παλιά το ΣΕ λεγόταν ΣΕΚ, το θυμάσαι? Το ΣΕ, ρε. Δηλαδή, όταν λες παλιά... Γιατί έχει καμιά τριανταριά δόντια πεσμένα. Εγώ ένα θα πάω να βγάλω. Όταν λες παλιά, τι εννοείς? Μέχρι την εποχή του 80 λεγόταν ΣΕΚ. ΣΕΚ. ΣΕΚ, ναι. Σιδηρόδρομο Ελληνικού Κράτους. Α. Από λοιπόν, το Πασόκ το κάνανε ο ΣΕ δηλαδή. Ναι. Άκου τώρα. Α, εντάξει, ναι. Άκου. Είχαν 10 άτομα τίμω όταν κτίζανε σπίτια, κτίρια εκεί. Ναι. Λοιπόν, και ένα προϊστάμενο. Βάζανε 23 τούβλα την ημέρα. Ωραία. Πόσα? Αν ερχόταν ένας εργατικός μάστορας και βάζει 24, τον διώχνανε. 100% σε πιστεύω. Άκου, το ίδιο έκανε και ο ΠΟΚ με τον Ερίκε. Δηλαδή... Ο Μίχελ είναι ο προϊστάμενος και οι υπόλοιποι είναι οι μάστοροι. Και ο Ερίκε, επειδή ήταν εργατικός, τον διώξανε. Αυτό είναι. Α, εκεί το συνδυάζεις. Ναι, μάλιστα. Γεια σας. Στο καλό, ωραίος. Ο ΣΕ λεγόταν το ΣΕΚ. Αυτό το μάθαμε τώρα. Δεν επόμενη γραμμή, δεν ναι, το ξέρω. Δεν το ξέρω, το άλλαξε το Πασόκ. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Χαίρομαι που μιλάω πάλι. Είμαστε εδώ. Γρηγόρη, εγώ οφείλω στο μαρτύριο σου, δεν αντέχω. Και πρέπει να σου πω, ο πρώτος που σε πήρε τηλέφωνο, που σε έκανε παρατήρηση για τις διαφημίσεις και για αυτά, σου μιλάω πολύ ειλικρινά, είναι η Πασόκος, είναι η Γρηγόρη. Και στους κόλπους σας τον τελευταίο καιρό να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν καλά άτομα, υπάρχει δυνατή κόντρα. Πρώτον αυτό ήθελα να πω. Δεν το παίρνω πίσω αυτό που λέω. Ισχύει. Όταν λέτε στους κόλπους, δηλαδή τι εννοείς? Με προστατεύει με αυτά που με λέει. Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Μου λέει και το νου σου. Σου σκάβουν το λάκκο στο κόμμα μου. Ναι, ναι. Έχει το νου σου, μου λέει, έχει πληροφόρηση. Δεν τυχαίος ο άνθρωπος. Εγώ ήθελα να το πω πάντως. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, δεύτερον, που ήθελα να πω. Ναι. Κώστα. Ναι, ναι. Και κλεισμένο, δεν είναι στο Καφτατζόγλιο σήμερα. Και κλεισμένο το θυρών, ναι. Λοιπόν, προειδοποιώ τρεις φορές. Επειδή θα έχει λίγο κόσμο, μη την πέσει κανένας και βρει τον προπονητή της Λιβαδιάς, θα περάσει άσχημα. Πόπο, εκεί το κτίνος, εκεί το βουβαλομούσκαρο. Καλός προπονητής είναι. Καλός είναι. Ξέρει τι τον γίνεται, ναι, αυτό. Αλλά πρόσεξε, επειδή θα είναι άδειο το γήπεδο, μην πεταχτεί κανένα εκεί από πίσω και του τη βγει προσωπικά. Καταλαβαίνω, ναι. δεν θα περάσει καλά, Κώστα. Θα του ρίξει κάτι κροσέτο. Ναι, δεν
θα περάσει καλά, σου λέω. Και το θέλω τον οδηγό του κυρίου Σάβα να μου πει σε ποιο εστιατόριο τρώει ο προπονητής της Λιβαδιάς, στη Λιβαδιά κάτω. Γιατί αυτός μάλλον δεν πληρώνεται, Κώστα. Πολύ τον ταΐζουνε, ναι. Μόνο τον ταΐζουνε. Τι βρουτόταυρος είναι. Πω. Τον βλέπεις πως είναι, ρε. Πω. Αρχηγός των Χρυσαυγητών. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Άστον, σου λέω. Τέλος πάντων, εγώ προειδοποίησα. Να είστε καλά, παιδιά. Αυτός θυμίζει παίκτη ράγμπι ή προπονητή ράγμπι. Ναι, ράγμπι, ναι. Και εμένα κάπως έτσι με έρθει, Γρηγόρη, σαν ραγμπίστας, κάτι τέτοιο. Και αποκλείεται να τρώει όσπρια αυτός, μόνο κρέας πρέπει να τρώει. Μια φορά το 1983 έφαγε, τελευταία φορά. Εγώ εύχομαι ο Θεός να φυλάει όποιον μαλώσει μαζί του. Μη πει κανένας καμιά κουβέντα. Τι τσουχλάμπης είναι αυτός. Θα τον κάνει μια χαψιά. Άντε, θα τα πούμε. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Τι βρουτόταυρος, καλά λέει. Έλα, φίλε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω... Ναι. Μάλλον να δείξω το θαυμασμό μου στις περιγραφές που έκανες για τα σκυλάκια γύρω με το Σαββίδι. Πήραν χαμπάρι το Σαββίδι ότι είναι χαϊβάνι, το δαγκώνουνε και πήγαν έξω από τη σουρωτή τα δυο τα σκυλάκια και καυγίζουνε. Είστε αχτύπη το δίδυμο. Εσύ... αυτό που λέει είσαι κορυφαίος, αλλά δίπλα σου πρέπει να έχεις οπωσδήποτε το κόκκινο. Είναι το αχτύπητο δίδυμο το οποίο τηλεοπτικά άμα πάει, τι να τον κάνω, μωρέ, φοβάται τις κάμερες. Πάνω θέμα, επειδή είναι άσχημος, κατάλαβες, δεν έχει. Φοβάται την κάμερα να πούμε. Ενώ εγώ που είμαι ωραίο. Ο Άλαν Τάλλον λέει εμένα άσχημο. Κατάλαβες. Λοιπόν, ακούστε, λέμε, ο κόκκινος θα πρέπει να βελτιώσει ένα μόνο κομμάτι του, το κομμάτι ότι κλείνει τον κόσμο απρεπώς. Ναι. Είναι η γοητεία του αυτή, ότι είναι απρεπής, ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν πηγάζει από παλιά, ας πούμε, από κόμπλεξ μικρής ηλικίας, μήπως ήταν το παιδί της Φάπας, ξέρω εγώ, στο σχολείο. Όχι, ρε, αλυταράς ήτανε. Ζάρια 12 χρονών έριχνε, τη Μονόπολη έπαιζε ζάρια αυτός. Ναι, τώρα αυτό, ρε φίλε, συγγνώμη, αυτό που λες τώρα δεν νομίζεις ότι είναι κάπως... προσβλητικό. Συνήθως από εκεί πηγάζουν. Είσαι ψυχολόγος. Αυτές οι τάσεις. Πες μου, είσαι ψυχολόγος. Άντε πάλι. Συγγνώμη λίγο. Αυτές οι τάσεις επίδειξης εξουσίας πηγάζουν συνήθως από. Ποια είναι η τάση επίδειξης εξουσίας? Έχω το κουμπί και κλείνω τον ακροατή. Δεν έχω κανένα κουμπί. Μα λες, το κουμπί τον πυροβόλησαν. Ρε φίλε. Το Μετρόπολη δεν. Δηλαδή, τι θες να πεις ότι ο ηχολήπτης τον κλείνει. Ναι. Δηλαδή τον κλείνει χωρίς τη δική σου παρένεση. Το ένα που κολλάει με το άλλο. Φυσικά, δηλαδή αν δεν του πεις εσύ κλείστον, θα το κλείσει από μόνος του όταν δεν βρίζει. Καλέ μου άνθρωπε, εσύ συνεχίζει και σου λέω λοιπόν ότι παίρνει κάποιος βλαμμένος, κανονικά βλαμμένος. Και σε ένα μέσο το οποίο ζει από τη διαφήμιση της δικής σου επιχείρησης του, αυτό που λέει κάποιου άλλου, και λέει ότι τον ενοχλεί αυτό χωρίς να επιχειρηματολογήσει. Γιατί πρέπει να κάνω διάλογο και να είμαι ευγενικός μαζί σου. Ναι, δεν είναι. Συγγνώμη, σε αυτό είμαι μαζί σου, σέβομαι το ψωμί σου. Οφείλεις να κάνεις τις διαφημίσεις σου και αν είναι. Όχι, γιατί πρέπει να κάνω διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο και να είμαι ευγενικός. Όχι, δεν εννοώ αυτή την περίπτωση, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις. Πες μία περίπτωση που είμαι σφάλμα. Που είμαι λάθος 100%. Δεν συμφωνεί ο άλλος μαζί σου. Πες μου μία περίπτωση. Ναι, εντάξει, δεν θα καταγράφω τις περιπτώσεις. Την εντύπωση που μου αφήνεις με τη συμπεριφορά σου. Δεν είσαι δίκαιος όμως. Αν έχεις εμπεριστατωμένο παράδειγμα, θα δεχτώ ό,τι και να μου πεις. Έγινε αγόρι, το δεχτήκαμε. Πάμε. Λοιπόν, εγώ κοινέ, να είσαι γερός. Έχεις κατορθώσει να έχεις κάνει τους ακροατές να νομίζουν ότι είμαι πιο ευγενικός από σένα. Πώς το έχεις κάνει αυτό? Πώς είναι αυτό το πράγμα? Καταρχήν δεν είχε καλή προαίρεση. Άσε τώρα που ήταν ευγενικός. Ναι. Όχι για μένα λέω. Δίθενε. Εγώ δεν το επιχείρησα. Εσύ το επιχειρείς και το κερδίζεις. Mm. Απλά δεν σου στερήσω. Είμαι ευγενής. Όχι. Το κερδίζεις. Στη Στιαπού είσαι πρώτος. Εντάξει. Παρακαλώ. Ναι. 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 Εγώ μιλάω. Εσείς ναι, μιλάτε, ναι. Με το Λάνικα τον ωραίο. Ναι. Μια διόρθωση θέλω για έναν κύριο που πιο μπροστά. Μήπως ήταν το 24ο τούβλο ο ίδιος. Γιατί το λέτε αυτό? Συγγνώμη. Γιατί το λέτε? Εγώ να το δεχτώ αυτό που λες. Εγώ να το δεχτώ. Γιατί όμως το λες?
Γιατί το λέω αυτό? Το λες ως πρώην εργαζόμενος του ΟΣΕ ή... Ναι, πρώην, δεν με πειράζει που είμαι πρώην εργαζόμενος του ΟΣΕ, αλλά θέλω να κάνω μια διόρθωση. Δεν έγινε επί ΠΑΣΟΚ ΟΣΕ, έγινε το 1970, άλλαξε. Πέρδεψε τα χρόνια που είχε, επί χούντας έγινε. Εντάξει, δεν θυμάται. Ναι, καλά. Πήγε 10 χρόνια μετά. Άμα δεν θυμάται, να μην λέει ψέματα. Ναι, ρε φίλε, ήθελε να πει την κακία του. Εσένα σε χάλασε η κακία του. Ναι. Όχι, δεν είπε την αλήθεια, αυτό με πείραξε. Αν το έλεγε σωστά, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Μάλιστα. Οκ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Πέσανε οι γραμμές. Πέσανε, ας πέσανε. Θα σηκωθούν πάλι. Λέγε. Λοιπόν, τα 3.90 για ελεύθερα. Για πόση ώρα? Για άλλα 8 λεπτά. 8 λεπτά. Λέγε. Τίποτα, έχει ένα θέμα το δίκτυο, δεν ξέρω γιατί. Έπεσε το δίκτυο. Εδώ πέρα κάτι μου κάνει. Σου κάνει μαγκιά στο δίκτυο. Ραπ, σταμάτα με αυτό το σκύλι της μάσκαρα γιατί με θυμίζει το νι της λάσπης. Όχι, ρε, εγώ δεν ήξερα ότι είναι το έργο τη μάσκα μου λένε όταν πήγα εκεί στο Ζάπικ. Μου λένε εσύ αυτό το σκυλί, τι σκυλί είναι? Το είδα το σκυλάκι. Πολύ όμορφο. Πολύ καλό. Λέω πώς θα το πω εγώ στο ράδιο αυτό. Είναι το σκυλί, λέει, της μάσκας. Ποια είναι, λέω, η μάσκα? Είναι το έργο, λέει, που έπαιζε, λέει, το σκυλί εκείνο. Δεν το από το The Mask με τον Jim Carrey. Ο Jim Carrey, ο Jim Barry. Jim Carrey. Είχε εκεί ένα που... σκύλο εκεί, να πούμε. Ο με πολύ ωραία ταινία, ναι. Ναι. Αυτό θα πεις, λέει. Και μου και στέλνει με... τώρα μήνυμα εκεί ο περιπτεριούχος που έχουμε εκεί πέρα. Μου λέει Jack Russell. Σκυλί της μάσκας. Jack καθαρό... Russell ή Russell. Να, έτσι το λέει. Τζακ Ράσελ. Ρασέλ, Τζακ Ράσελ. Άλλο το Ράσιαλ και άλλο το. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Δεν είμαι ειδικό. Καθαρό μου 9 μηνών. Ένα κατοσταρικάκι για τον Ράσελ. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Επόμενο. Επόμενο, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Από το ωραίο Μπιλμπάο τη Γαλατινή. Από το Μπιλμπάο τη Γαλατινή. Πού είσαι, ρε Μάρκο? Γεια σου, Μάρκο. Να χαιρετήσω τα φιλαράκια μου όλα στη Γερμανία. Αυτά μεν και δεν και τους αγαπημένους μου ακροατές, ασχέτως αν κάνουμε κάποιο διάλογο μέσα στο ραδιοφωνικό. Δεν θα χαιρετήσει τα γραφεία του Ολυμπιακού? Μπράβο, και τα γραφεία αυτά και τον οδηγό του κύριε Σάβα. Ο Σπότε και το φιλαράκι μου αυτό που κάθεται στον καναμπέ και βλέπει την ομάδα. Την ωραία του ομάδα αυτή που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Με αυτό το κουτσό του άλογο τον πέναλτι. Το κουτσό του άλογο ήταν. Κουτσό άλογο ήταν αυτό το πέναλτι. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Όχι, ρε. Όταν έχει Αφρικανό center back, αυτά παθαίνει. Χτες έχει γίνει ένα πέναλτι. Κάνει πέναλτι ο Αφρικάνος. Χτες παίζει. Για σύλληπτη Μπολο... ναι. Άκου να δει, συγγνώμη. Δίνε... Μισό. Μάρκο. Ναι. Παίζει χτες Μπολόνια Ίντερ. Η Μπολόνια έχει κάνει την Ίντερ κουδούνια. Πρέπει να κερδίσει 3-0. Τη συνέχεια άκου. Και γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο ένα πέναλτι. Ναι. Ποιος το κάνει? Το οποίο δεν παίρνει όρκο. Το κάνει ένας μαύρος. Μαύρος θα το κάνει, θα το κάνει άσπρος. Το οποίο ειλικρινά, αν το δεις, θα σε πιάσουν τα γέλια. Εγώ δεν παίρνω όρκο αν είναι πέναλτι, ούτε θα κάνω τον πονηρό να πω τι είναι ή δεν είναι. Γιατί πήρε και την βοήθεια από, τον, από το instant replay και είπε ότι είναι. Εμένα μου φάνηκε περίεργο. Πάντως είναι βλακώδες γιατί σκοντάφτη πέφτει και επανασύρει και τον Έλληνα. Τον, Ιταλο-Βραζιλιάνο επιθετικό και της Εθνικής Ιταλίας. Και να σε πω και κάτι άλλο. Αυτή η Μπασκάλη όταν σήκωσε ο αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης, μήπως ήταν μεγάλες οι τρίχες και νόμιζαν ότι χτύπησε στο χέρι του παιδιού. Πάρε δρόμο από τη ζωή. Είναι η καλύτερη ατάκα που έχεις πει. Μπράβο. Μπράβο, γεια. Ως πότε. Τις τρίχες μας κάνεις. Νόμιζα είναι η προέκταση του χερικιού. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σας. Καλώς. Γεια σας. Γρηγόρη. Έλα. Να είσαι καλά για το σημείο εχθές που έδωσες. Δύο σημεία. Δύο. Σκονταξάνθη εδώ, ο Ραπτόπουλος έφαγε. Τι σκονταξάνθη, ποιος πάνε το λεπτό. Και γκολ γκολ τον Ολυμπιακό. Α, το άλλο δεν το άκουσα ρε. Πω, πω και εκείνο θα το έβαζα. Έβαλα ένα πενιντάρικο. Ιντερνετικό. Σε καλή μεριά, άστο φίλε, γιατί αύριο μπορεί να με βρίζεις. Άστο. Για... Σήμερα σε καλή μεριά. Θα έχεις και δίκιο να με βρίζεις, γιατί θα σου δώσω μια βλακεία. Να το χαρείς, λοιπόν, σε καλή μεριά. Να είσαι καλά, να πω και το άλλο. Πώς το βλέπει το ΠΑΟΚ σήμερα? Κοίταξε. 1-0. Άμα κερδίσει με 2 γκολ, 1000 ευρώ έκτος στα Hyundai και στα Kia. Άσχημα είναι. Θα παίξει ο Βιερίνια το πρώτο λεπτό. Γιατί να παίξει ο Βιερίνια σήμερα σε όλο το μάτς? Ερώτηση κάνω.
να τον βάλει, να δούμε λίγο Βιερίνα. Ο Ραπτόπουλος μέχρι εχθές τον έκραζε. Δεν χαίρεσαι? Εγώ να χαίρομαι, γιατί κάτσε, γιατί τα Χριστούγεννα άμα βγει ο παίκτης παικταράς, μετά θα μας λέει, ελά μωρέ. Φίλε, άκου να δεις, είναι παικταράς. Να χαίρεσαι που τον κράζει, γιατί όσο τον κράζει... Δεν αμφιβάλλει κανείς για τις ικανότητές του. Εγώ αμφιβάλλω για τις άκουσες, αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω για την βιολογική του κατάσταση. Ναι, αλλά εσύ προχθές με ένα τέταρτο συμμετοχή που είχε ο Βιερίνια άρχισε να λες «Καζε, δεν έκανε μια πάσα μόνος του». Άκουσε να δεις φίλε, εγώ του Κουτσολιάκο ιδέτερος, να πάει ο Βιερίνια να δίνει δυο πασούλες και να μην μπαίνει μέσα, δεν θα γίνω. Όταν ο Βιερίνια μπει στον πόλεμο έτσι όπως πρέπει για τα 1,5 που παίρνει, το πιο ακριβό συμβόλαιο, τότε θα πω μπράβο Βιερίνια. Θες και δύο σημεία σήμερα? Δώσ' του και δύο σημεία. Θέλω, σήμερα. Θέλω, δώσε. Οχ. Παίξε Χόφενχάιμ διπλό 2,5 φράγκα. Μη. Διπλό. Ναι. Μες στο Μάιντς παίζει. Μες στο Μάιντς. Και παίξε και τη Χέρτα Άσο. Εντάξει. Πού τρία φράγκα δίνει στην έδρα τη. Τα νούμερα, ρε κοκκινέ. Δεν δίνω κοντά. Όχι, ρε, δε, και τη Χέρτα παίξε Άσο παίζει με τη Λεβερκούζεν. Ποια Λεβερκούζεν, ρε φίλε. Που πήρε το Ρέτσο 22 εκατομμύρια. Ξέρεις τι γίνεται με στο Βερολίνο? Πέφτουν κορμιά, φίλε. Παρότι έχει στάδιο, η Βέρντερ, αν δεν κάνω λάθος, με τη μαγκιά της πήρε εκεί. Όπως πήρε κι άλλο. Δεν πειράζει. Ο Ρέτσος θα παίξει, θα κόρνερ κατεβαίνει. Αν παίξει ο Ρέτσος, δεν χαλά. Θα το παίξουμε άσο από ημίχρονο. Να πω και μια κακή έτσι. Το παιδί γερό να κάνει καριέρα. Άσο φίλε η Χέρτα και διπλό η Χόφενχάιμ. Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο, Παρασκευή είναι. Σε κανένα, Πέμπτη είναι. Αν τυχόν τίποτα δεν βγει, θα ξέρω θα δώσω τα λεφτά πίσω. Πάρε να μας βρεις, έλα. Όταν ο Ρέτσος ένα χρόνο το φτιάξουν σαν το Σταφυλίδη, γιατί ο Σταφυλίδης το φτιάξαν εκεί, το φτιάξαν δηλαδή σωματικά, έτσι. Χτες δεν νομίζω να έπαιξε. Έβλεπα... Έπαιξε. Πού έπαιζα? Έπαιξε με την Bayern Leverkusen. Χτες με τη Λειψία παίζαν, ναι. Χθες κερδίσαν να μηδένει τη Λειψία. Δεν νομίζω να έπαιξε. Τέλος πάντων. Έβλεπα το. Όταν από τη μέση έβλεπα, και πάνω. Έβλεπα αυτό που γυρίζει στην Γερμανία. Όταν από τη μέση δεσλίκα... και πάνω τον κάνουν σαν τέρας. Από τα βάρη, τη γυμναστική και τα φάρμακα που θα τον δώσουν και τα φαγητά. Δεν τους κάνουν. Άκουρε κόκκινε. Θα δεις ένα center back για τα επόμενα 10 χρόνια που θα είναι αντάξιος και καλύτερος του Μανολά και του Παπασταθόπουλου. Θα γίνει. Όχι ότι είναι. Θα γίνει. Για μένα το καλύτερο στόπερ. Είναι 18 χρονών. Το καλύτερο στόπερ. Λέγεται Σοκράτης Παπασταθόπουλος, ναι, ναι. Και το παιδί το οποίο έχει δουλέψει όσο κανείς και μπράβο του είναι ο Κώστας ο Μανολάς. Δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη. Ποτέ. Οι καλύτεροι center back που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Τελείωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε, παρακαλώ. Χωρίς να δικούμε και αυτούς οι οποίοι φύγανε, βέβαια. Ποιοι φύγανε? Πού πήραν το Euro. Καψής και οι υπόλοιποι. Πήραν δεύτερο ή ο Καψής. Δεύτερο ράι ούτω δέλα. Εκεί είχαν πιάσει το 100%. Εκεί είχαν πιάσει το 100%. Γι' αυτό που πετύχαν και μόνο μπαίνουν στο Πάνθεο. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Γι' αυτό όλο. Γιατί δεύτερο ράι ο Δέλας μπροστά στον Μανώλα και τον Παπασταθόπουλο. Γιατί ο Δέλας έπαιξε με τρεις. Οι μεν έχουν διάρκεια. Άλλο, ρε, τότε πηγαίναν μόνο για κορμπή. Ξέρω θα πει. Ότι ο Παπασταθόπουλος είναι σε ένα πρωτάθλημα που παίζουν ανοιχτά και οι γραμμές είναι ψηλά. Ναι, το Μανώλα το βολεύει, αλλά ο Μανώλα έχει δουλέψει πολύ. Ζώνη παίζουν. Δηλαδή δεν ήξερε μπάλα και έμαθε που λέει ο λόγος. Κατάλαβε και λέει τι έκανε το παιδί. Μπράβο. Πέρασαν όλους αυτούς. Ένα τελευταίο. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Γρηγόρη. Ναι. Ραπτόπουλε, δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω για μια ενημέρωση. Να σου πω, για ποιο λόγο παίζει ο ΠΑΟΚ στο Καπτατζόγλιο με το Λεβαδιακό? Γιατί ο Χλωροτάπητας, πώς το λένε. Ναι. Είναι λίγο κατεστραμμένος για να το φτιάξουν πρώτον, ναι. Και δεύτερον σιγά σιγά να πείσουν και το Καφτατζόγλιο και τους κομμουνιστές, το Μιτιτζή και τους άλλους ότι μετράει. Ο ΠΑΟΚ όταν θα κάνει τη Νέα Τούμπα και ο Ηρακλής δεν θα υπάρχει ως ομάδα ποδοσφαιρική, θα παίζει το Καφτατζόγλιο, το συντηρήσει και θα το αναβαθμίσει ο Ιβάν το Καφτατζόγλιο αυτό. Κώστα, μετράει τιμωρία που έχει ο ΠΑΟΚ? Ναι. Μετράει βέβαια. Μετράει, έτσι. Και κάτι άλλο. Προχθές. Ντόρτμουντ που έπεσε με την Κολονία στο δεύτερο γκολ του Παπασταθόπουλου. Ναι. Τι έγινε τελικά, θα ξαναγίνει αυτό το παιχνίδι? Όχι. Τελείωσε έτσι. Ερώτηση. Εάν δεν ήταν κυκλισμένο το θυρόν το Μάστο Καφτατζόγλιο, θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ να παίξει το Καφτατζόγλιο? Αλήθικη ερώτηση. Αλήθικη ερώτηση. Αλήθικη ερώτηση. Εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ. Απλό πύλαλο. Παρέσει το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ομάδα για πέρα. Άμα ήταν κανένας παοξής φορτωμένος μπαγκέτ, τι θα έλεγε τώρα?
Για πλάκα. Για εντάξει, μωρέ, τώρα μαγκές και αυτά, εντάξει. Ας, τα λύτικα δεν τα ξέρω. Καθένας εκφράζεται όπως θέλει, ρε Γρηγό, τι για τον κάθε. Κοίταξε, το δράμα είναι, φίλε μου, ότι λίγοι καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα όλο που βλέπουμε αξίζει να το καλαμπουρίζεις και τίποτα περισσότερο. Βέβαια, τώρα. Τίποτα περισσότερο. Μαγκιά, κλανιά και εξάτμιση. Άντε να μην πω τώρα κι άλλα και. Παλιά τι ωραία που ήταν. Παίζανε Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ και Ηρακλητές και ΠΑΟΚ. Μην νομίζεις και παλιά. Απλά ήταν μεμονωμένα. Δηλαδή τσατζόπινο εσύ με μένα. Με έδινε καραδιό σου δυναμία, τελείωνε η υπόθεση. Πήραμε και τσίπουρα μετά. Γρηγόρη, άπραβο. Πηγαίνανε στη δουλειά την άλλη μέρα στο ίδιο εργοστάσιο και καλαμπορίζανε να πούμε. Δεν υπήρχαν αυτά εδώ πέρα. Τώρα είναι σωστό τώρα αυτό να πηγαίνει να βλέπει ένα παιχνίδι και να βλέπει μόνο φιλάλου στο μικρή ομάδα. Μα δεν βλέπει. Δεν βλέπει τα γήπεδα είναι άλλα. Δεν βλέπει. Βέβαια. Απόρρια. Και τα γήπεδα. Συγγνώμη, Γρηγόρη, που σε διακόπτω λίγο. Ναι. Συγγνώμη, λίγο να σου πω κάτι. Βλέπω στην τηλεόραση να πούμε έξω στην Ευρώπη, Γερμανίες, Αγγλίες κτλ. Βλέπεις να πούμε γιαγιάδες, παππούδες μεταξύ. Έλα ρε Βαλκάνιε που βλέπεις στην Ευρώπη. Τι πράγματα θα τα δούμε αυτά. Και το γήπεδο είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας. Αν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ήταν σωστοί και εφαρμοζότανε, ποιος θα τολμούσε να κάνει μαγκιά, αδερφέ. Όλοι οι Έλληνες που πάνε στο εξωτερικό και συμμορφώνονται με τους νόμους, μεγαλουργούν. Μεγαλουργούν. Εδώ πέρα κοροϊδεύουν την κοινωνία. Τι ψάχνουν να πω. Να σου πω κάτι, Γρηγόρη, άσχετο με το ποδόσφαιρο. Μου αρέσει που αυτοί που πάνε στο εξωτερικό και κάθονται χρόνια, και εγώ και εσύ που δεν έχουμε πάει στο εξωτερικό, αντί να έρθουν και να μας μάθουν κάποια πράγματα, έρχονται εδώ και γίνονται χειρότεροι, να πούμε. Καλά, αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Να είσαι καλά πάντως. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε στο ζωφιά για δύο ολόκληρες ώρες. Η Μαρίνα, η κυρία Μπίκου είναι έτοιμη για τις ειδήσεις των 4. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Καναλάκη, την Τάνια Δήμου και τον Κώστα Γιαλαμά. Καλό απόγευμα με τον Κωνσταντάλη. Το βράδυ μην ξεχνάτε. Χέρτα Άσο, Χόφενχάιμ Βλό. Γεια σας.